Καλή νησπέρα να έρχοντες. Τι γίνεται, παιδιά? Μια χαρά. Κώστα, τι έγινε, ρε φίλε, θα μιλήσει στο μικρόφωνο? Γεια σας. Πάρε στο μικρόφωνο, κοντά γόρι μου. Με το βόλιο του Ηρακλή. Έχει κανένα θέμα? Τι έπαθε το βόλιο? 250 χιλιάρικα δώσανε, ρε φίλε. Ο Σαββίδης θα ξεχαστεί σύντομα. Ντροπή. Παπατζελίκια αυτά, στην πόλη αυτή. Πάρε ντροπή. Μια άδεια και μετά θα δούμε για τον Ιβάν. Ντροπή, Κώστα. Ντροπή γιατί? Ντροπή για αυτούς που τους έφεραν. Α, τι, φεύγουν τώρα, τι γίνεται? Μάλλον για αυτούς που τους άφησαν αυτούς να φέρουν αυτούς που έφεραν. Τους άφησαν. Έτσι λέω εγώ, αν ισχύει βέβαια κάτι τέτοιο, γιατί τι δεν είναι ούτε ρεπορτάζ έχω. Αφού ούτε είπατε αυτό, πληρώστε τα πάντα όλα, πλήρωσα, και δεν παίρνει άδεια, γιατί είναι απλήρωτη. 45 χιλιαρικάκια δώσανε. 250 μα έλεγε. Θα τα δώσουν, ρε φίλε. Και εσύ χρωστά, τα δώσει όλα ένα εκατομμύριο. Πού? Τι πού? Σε ποια ομάδα? Τι σε ποια ομάδα? Σε ποια ομάδα? Ξέρω εγώ σε ποια ομάδα. Δεν χρωστάω ευρώ εγώ. 110 είναι τα χρέη μόνο στου Σμαραγδί από ό,τι διάβασα. Εσύ τι είσαι ο δικηγόρο του Σμαραγδί? Και μα λε συνέχεια για το Σμαραγδί. Επειδή είπε ότι χρωστάω κι εγώ, ο Άρης πήρε άδεια και ευρωπαϊκή κιόλα, Κώστα. Οπότε μη λε μπουρδε για να δικαιολογήσει. Για να δικαιολογήσει. Για να κατέβατο τώρα. Ναι, γιατί δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Όχι, για τον Άρη και τον Πάο μια χαρά τα λε. Είπαν θα πληρώσουν και περιμένω να πληρώσουν. Μια χαρά τα λε για τον Άρη και τον Πάο. Για τον Ηρακλή Μούγκα. Πε μα τι έγινε. Ο λαό του Ηρακλή απαιτεί. Ο λαό του Ηρακλή να πάει σε καμιά γενική συνέλευση και να απαιτήσει εκεί. Όχι εδώ. Τι να πάει. Έχετε και πέντε. Ναι, σωστό. Σε πια. Στο ΑΣΥΓΜΑ, στο ΓΑΜΑΣΥΓΜΑ. Όχι, θα πάμε στο πέρα. Θα πάμε. Στο πέρα τη γενική συνέλευση. Και του ΒΑΟ και του Παναθλητικού. Και του Τρίτονα. Πού άλλο να πάμε. Στο χάντμπολ είναι Τρίτονα. Ε, αυτό. Στο χάντμπολ είναι Τρίτονα. Στο βόλεϊ γυναικών ήταν φιλαθλητικό. Τα αγκάλια στα σωματεία. Στο ποδόσφαιρο ήταν πέρα. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Στην αρχή ήταν ΑΕΚ. Είναι, εντάξει. Όχι, ΑΕΚ. Πρώτα ήταν ΠΑΟΚ, μετά όταν πέσαν γίνανε ΑΕΚ. Ναι, μετά ήταν ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι πρώτα Ηρακλής. Ποτέ δεν ήμουν Ηρακλής. Καλά. Ότι κάποιοι μπορεί να ήταν στον Ηρακλή και να φύγανε, είναι ένα άλλο θέμα. Εντάξει. Τι, δεν ήμουν Ηρακλής. Εγώ δεν άλλαξα. Είμαι ο μόνος που δεν έχω αλλάξει. Και το ονομάσατε το σύλλογο από το σκύλο που το λέγανε Άρη. Στο καφενείο. Κώστα, νομίζεις ότι, επειδή σε λένε Κώστα, μπορείς να κάνεις το Ραπτόπουλο μερικές φορές? Όχι, άμα θες να σου βάλω και μια, στο μέλι μια καταρχήν κεφάλα. Μη με βρίζεις, μια σέβησε. Κεφάλα στο μέλι. Μη με βρίζεις. Τα, αυτός τα λέει αυτά. Υπάρχουν να μερέντες μας χάλεις. Λέει, κάνει κάτι άλλο. Μερέντες μας χάλεις. Λέει ο άλλος ότι με ακολουθούν. Πάλι μερέντες μας χάλεις. Μερέντε είναι Νουτέλα. Λέει ο αστικός μύθος, παιδιά. Κώστα, δεν υπάρχει τέτοιο αστικός μύθος. Είναι μια μπούρδα. Πες μας την πραγματικότητα. Από το Θεό του πολέμου. Από το Θεό του πολέμου, δηλαδή. Που κάθε έτσι, σταυροπόδι, στην ασπίδα, έτσι. Τώρα κάνει τον Κόλκα, τι. Όχι, αυτό το έχει πει φίλε άλλο. Ο Κόλκα δεν υπήρχε τότε το είπε αυτό. Πε μου λίγο που είναι αυτό ο άλλο. Πέθανε. Πέθανε. Αυτό ακριβώ. Και επειδή πέθανε, τι να κάνουμε, δεν το είπε. Τι σημαίνει, τιμωρήθηκε. Όχι. Αυτό το λες. Άμα χρησιμοποιεί και τέτοια παραδείγματα. Τι τέτοια, ρε φίλε. Από αυτού εδώ πέρα που κάνανε αυτά τα πράγματα. Το είπε όμω. Το είπε, ωραία, εντάξει. Χρήσατε, είναι ωραία, ξεφεύγει από την πραγματικότητα, Κώστα, που είναι πολύ σκληρή και αναδεικνύει τα ψέματα. Ότι έχετε ένα σήμα που είναι έτσι. Αυτή όχι, είναι η πραγματικότητα. Για τον Ηρακλή είναι η πραγματικότητα. Ο Ηρακλής είναι αυτή σε πολύ κακή κατάσταση. Που μας είπες ότι πήρε ότι δώσανε 250 χιλιάρικα και τώρα μαζί δώσανε 45. Όχι, δεν σας είπα ότι δώσανε 250. 250 είπες. Είπα ότι δώσανε 250 εγώ. Πλήρωσαν 250 Πούντα. Χιλιάρικα. Έτσι, έτσι είπες. Φέρω μου την κασέτα. Ποια και κασέτα. Βάλε και 1000 ευρώ στην κασέτα. Ποια κασέτα, ρε. Αυτό που το είπα. Φέρτε μου λίγο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ τους φίλους ακροατές, τους ακροατές να πούν αν την Τρίτη. Την Τρίτη. Ναι. Την Τρίτη, ναι. Ο κύριος Κούς είπε ότι ο κύριος Λεβάν και Μπάτζε, ναι, ναι, πλήρωσε 250.000 ευρώ. Δεν το είπε ποτέ αυτό. Στέργιο, θυμάσαι ένα τέτοιο πράγμα? Δεν θυμάμαι, αν μου δώσετε 1000 ευρώ βάλε στην κασέτα στίχημα, από κάτω. Θα ακούσω όλη την εκπομπή. Σου δίνω 40%, 400 ευρουλάκια. Μια χαρά. Όλη τη εβδομάδα. Για τον φίλο το Θανάση που λέει πολύ να ρωτώ τον Κούση τώρα που έφαγε την κεφαλιά ο Ιωνικός και τα λοιπά, μήπως να παίξουμε στο κύπελο. Φίλε, αποκλείστηκε ο Ιωνικός από το κύπελο. Ακόμα έπαιξε και μάλλον. Σε αυτό το μυαλό σας είναι στην ένσταση, ρε φίλε. Ακόμα και σε αυτό να κερδίσετε στα χαρτιά. Ακόμα και σε αυτό. Ρώτα λίγο τον Κώστα. Είναι διοργάνωση τη ΣΟΚ. Αυτοί που δεν πήραν άδεια για την μπάσκετ. Έχει αποκλειστεί Κώστα Ιωνικός. Έπαιξε με τον Κολοσσό τρεις μέρες μετά. Αυτό λέω. Δεν μπορείς να κάνεις rewind επειδή ο Κολοσσός. Παρ' όλα αυτά είναι ενδεικτικό του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έπαιξε μία ομάδα, δύο παιχνίδια στο κύπελο, ενώ δεν είχε άδεια. Και δεν πήρε και άδεια. Αυτοί που δεν πήραν άδεια για την Basket League είναι αυτοί που έβγαλαν την κατάπτυστη ανακοίνωση και κουνούσαν το δάχτυλο στο ΆΡ για τα τηλεοπτικά. Το παίζει και νομικό. Ναι. Η άδεια είναι για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Το κύπελο τι είναι? Ερασιτεχνική διοργάνωση της ΕΟΚ. Το κύπελο είναι ερασιτεχνική διοργάνωση της ΕΟΚ. Γάμα σίγμα Ηρακλής. Τι? Αλφα σίγμα Άρης. Και προβλέπεται στην. Ναι, προβλέπεται. Και ποιος παίζει? Όποιος θέλει, εσύ. Αφού παίζει η ΚΑΕ. Υπάρχει δηλαδή στην Ελλάδα μια ερασιτεχνική διοργάνωση η οποία έχει χορηγούς χιλιάδων ευρώ. Πούντι. Τι πούντι, ΕΟΚ. Ποιον έχει?
την ΕΚΟ πέρσι. Τι λέει, ρε. Είχε. Ό,τι να είναι, λέει. Όχι, ό,τι να είναι. Άστο. Άστο. Τι. Είναι άλλη διοργάνωση. Είναι ερασιτεχνική δηλαδή. Ναι. Η ΕΑ είναι για το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Ωραία. Θα το ψάξω το συγκεκριμένο εξετάζει θέμα. ΚΑΕ. Και είναι 100% βέβαιο ότι κάποιο λάκκο έχει φάβα στη συγκεκριμένη καμία περίπτωση. Φάβα. Καλά. Είναι έπαιξε επαγγελματικό παιχνίδι κανονικότατο κυπέλου και δεν είχαν άδεια. Είναι διοργάνωση τη ΕΟΚ. Ότι... Άρα στην ΕΟΚ μπορεί να παίζουμε χωρίς άδειες. Ναι, βεβαίω. Με 12 δελτία. Συγχαρητήρια. Με 12 δελτία. Συγχαρητήρια. Με 12 δελτία. Επαγγελματιών αθλητών. Όποιον θέλει, εσύ. Όποιον θες. Μπορεί να βάλω δηλαδή το φούφουτο. Χρήστα Θεϊόκ δεν παίρνει τα δελτία τα συμβόλαια. Δεν τα παίρνει τα συμβόλαια. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για τον μπάσκετ. Μπράβο. Γι' αυτό έχουμε φτάσει εκεί που φτάσαμε. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο το μπάσκετ. Στο βόλι προβλήματα. Ποιο βόλι. Εντάξει, μπορεί να έχει τρεις αγωνιστικές κάθε Σαββατοκύριακο. Τρία μάτς κάθε Σαββατοκύριακο. Παντού προβλήματα. Ο ένας πήρε άδεια, ο άλλος ο φάκελος κρατήθηκε. Εντάξει, βλέπουμε να ξανακάνουμε. Δύο μέρες πριν τον τζάμπολ. Και τρίτη κλήρωση. Αυτό το χειρο... Συγγνώμη για τον Ιωνικό, δεν το ήξερες, Κώστα. Και να έχουμε 7 ομάδες. Δεν το λέγαμε για τον Ιωνικό από πέρσι. Τι λέγαμε. Ότι έχει θέμα το Ιωνικό. Και τι να κάνω εγώ, να τους βγάλω από το πρωτάθλημα. Τι άλλα, τι δύο μέρες πριν. Και τι έκανε όλο αυτό το διάστημα ο ΕΣΑΚΕ. Περίμενε την επιτροπή. Περίμενε την επιτροπή. Και σε ενημερώνω ότι θα παίξει ο Ιωνικός και ο Διαγόρας. Και ο Χαριδός. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ναι, ναι, γιατί. Φίλο, ούτε ο Άρης είχε άδεια όταν έγινε το παιχνίδι του Ιωνικού στο κύπελο. Ακριβώς. Καμία ομάδα δεν είχε από τι. Αλλά ο Άρης πήρε. Ναι, εντάξει. Μετά. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι, επειδή λες για το ερασιτεχνικό, δεν σου λέω γιατί. Αυτή είναι η διαφορά. Παράνομο. Αυτή είναι η διαφορά. Και πανηγυρίζει κιόλα από ό,τι είδα σε κάτι social media. Πανηγυρίζει που πήρατε την άδεια. Το θέμα είναι. Πώς θα είναι επιτυχία ότι ο Άρης πήρε την άδεια. Όπως θα πανηγυρίσει. Δεν χρωστάει καθόλου στον κόσμο. Τα έχει διακανονισμένα. Γιατί πάμε στο κομμάτι του Άρη που πήρε άδεια και δεν λες τίποτα για το κομμάτι του Ηρακλή που δεν πήρε άδεια. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι είναι στο βολή. Ναι, στο βολή. Χρωστάει και δεν πήρε άδεια. Είναι παντού μια τραγική. Άρα, γιατί μιλάς για τον Άρη που πήρε άδεια. Μα για τον Ηρακλή, με ρώτησε και σου είπα και σου λέω και για τον Άρη. Και ο Πάο χρωστούσε και ο Πάο. Τι μου είπες. Και ο Πάο χρωστούσε. Ο Ηρακλή είναι στο ρασιτεχνικό και κάνει συγχώρεση στον Ηρακλή Αμπελοκήπο στο ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλή δεν έκανε τίποτα. Ο Ηρακλή δεν παίρνει άδεια στο βολή. Και εσύ κάθε μέρα μαζί για τον Άρη και τον Πάο. Φυσικά, αφού χρωστάτε του κόμματο τη Μιχάλου, να κάνουμε δηλαδή. Τι χρωστάμε, διακανονισμένα τα έχουμε. Άρα χρωστάτε. Ναι, αλλά διακανονισμένα. Εσύ γιατί δεν διακανονίζει να πληρώσει το Σμαράκ 10-12 χιλιάρικα 25 χρόνια. Γιατί δεν τον πληρώνει. Τα διακανόνισα και δεν. Μια χαρά έτρεχε εκδρομέ όμω και έλεγε. Τα διακανόνισα. Τα διακανόνισε. Τίποτα δεν διακανόνισε. Δεν πλήρωσε τι δόσει. Τίποτα δεν διακανόνισε. Τα διακανόνισε, πλήρωσε πρώτη δόση. Α, Γουλιέλμο. Α, εντάξει, όχι. Τι Γουλιέλμο. Λούκι, Λούκι, με Γουλιέλμο. Λάσκαρη και πάει λέγοντα Χρυσάφη. Ο Λάσκαρη δεν διακανόνισε. Γι' αυτό είχατε 8 μπαν Χρυσάφη. Ο Λάσκαρη δεν διακανόνισε τίποτα. Του άφησε όλου απλήρωτου. Γι' αυτό είχατε 8 μπαν. Εγώ δεν ήθελα να κάνω. Έχουμε 8 μπαν. Για να το κλείσουμε να πάμε και έχει αρκετά θέματα. Εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω καζούρα στον Ηρακλή. Εντάξει, δεν είναι θέμα καζούρα. Ο Ηρακλής να κάνει καζούρα στον εαυτό του. Του δίνουν Χρήστα και Κώστα οι ουρονοκατέβατοι που πουλάνε λαϊκισμό με το καλημέρα. Όχι, να σου τη δίνουν. Να... Ο Ιβασαβίδης. Τι λες, βρε. Να σου τη δίνουν, δίνουν αυτοί που τους αφήνουν, φίλε. Το κράτος, οι φορείς. Το κράτος τους ελέγχει τώρα εδώ. Να τους ελέγξει. Να τους ελέγξει. Θα περάσει γιατί πήρε μετοχές. Εγώ δεν τους ελέγχει ο Ηρακλής. Γιατί πήρε μετοχές. Αν τους ελέγξει ο Ηρακλής. Γιατί πήρε μετοχές για να τους ελέγξει το κράτος. Σύμβουλο. Από την πυραμίδα ξεκινάμε. Ο Ερασιτέχνης Ηρακλής τους έφερε Κώστα. Αυτό δεν σου φταίει λέω. Το κράτος εδώ. Αυτό σου λέω. Ο Ηρακλής πρώτα. Μετά οι θεσμοί και μετά το κράτος. Το κράτος τι να ελέγξει, το σύμβουλο. Σύμβουλος αφού λέει. Βεβαίως. Χαζός είναι, νομίζεις να πει ότι θα πάρω τις μετοχές. Καταρχήν μπορεί να τις πάρει ο Τσιπίδης τις μετοχές. Δεν υπάρχει Τσιπίδης, παιδιά. Τελείωσε ο Τσιπίδης. Ο Τσιπίδης βγήκε στα ραδιόφωνα. Ερώτημα που φίλο Κώστα. Σε όλους ο Τσιπίδης βγήκε. Τελείωσε ο Τσιπίδης. Τώρα το λες. Γιατί δεν μας το λες από την αρχή. Γιατί δεν με αφήσατε. Ο Κεμπάτζε που είναι ο Κεμπάτζε. Σαχράτζε. Αυτό που είναι. Πού είναι αυτό, περίμενε, πού είναι το ρεπορτάζ. Μετράει λεφτά. Μετράει λεφτά στην Αρμενία. Άρα πετάξαμε το πυροτέχνημα. Περιμένουμε το Βαλέρ. Πετάξαμε το πυροτέχνημα. Είπαμε και για τον Ιβάν για να πουλήσει. Παιδιά, εγώ δεν είμαι δικηγόρος σαν Χράτζε. Δηλαδή, το ρεπορτάζ θέλουμε να μας δώσει. Ποιο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι ότι έφυγε ο Τσιπίδης. Αυτό. Ποιο έφυγε. Αυτό που προχθές ήρθε. Ο Σπόξμαν. Και που ήρθε. Και που... άλλοι τον βγάζανε και τον λέγανε Απόστολέ μου και τέτοια. Αυτοί που βγάζουν την συνυφάδα του Βιερίνια. Και εδώ βγήκε. Και εδώ βγήκε ο Τσιπίδης. Μια ώρα. Πρώτα ενημερώνεσαι λοιπόν και μετά βγάζει. Όχι εδώ. Πρώτα ενημερώνεσαι. Σε εκπομπή οπαδική βγήκε, Κώστα. Σε οπαδούς πρώτα βγήκε. Ενημερώνεσαι και μετά βγάζει κόσμο. Στο σταθμό σου, Χρύσανθε. Το σταθμό δεν επιβάλλει ποιον θα βγάλει ο Ακούλαλη στο βράδυ, Κώστα. Ή ο Τρέγια ή ο Τρούλη. Θα βγάλω ποιον θέλουν, ναι. Εντάξει. Ο Λίμπερο δεν δίνει γραμμή στου παραγωγού που θα βγάζουν. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Από τη στιγμή που θέλουν να τον βγάλουν και δεν είπαν κάτι μηνύσιμο ή οτιδήποτε παίρνουν άλλο που να έχει πρόβλημα ο σταθμό. Σωστά. Όχι. Βγήκε και ο κόσμο έβγαλε τα συμπεράσματά του. Παίρνω το credit λοιπόν. Στείλει μήνυμα φίλο όταν λέει τον καλοπληρωτή από το Ιβανόφιο. Γιατί δεν έπαιρνε άδεια ο Ηρακλής μέχρι χθες.
και τι άλλαξε χθες και πήρε, λέει ο Πολύμπριζος 4. Γιατί είχε μια αλλαγή στη μετοχική του σύνθεση, δεν πέρασε εξουσιοδότηση, πέρασε και την πήρε. Ποια ήταν η αλλαγή στη μετοχική του σύνθεση? Ο Δρακόπουλος, νομίζω. Τι, νομίζω. Νομίζω, ναι, νομίζω. Τι έκανε δηλαδή? Τι έκανε δηλαδή? Ποιος ήταν πριν μεγαλομέτοχος? Μεγαλομέτοχος είναι ο Δρακόπουλος, ξέρετε. Εδώ υπάρχει θέμα τώρα, καταλαβαίνεις. Ένας άνθρωπος μεγάλος και μιλάς για πράγματα μικρά. Και τι, και ποιος άλλαξε δηλαδή? Μπήκε ένα νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη μετοχική σύνθεση? Στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και τι, και δεν το δηλώσατε? Έπρεπε να γίνει εξουσιοδότηση, αλλαγή, κάτι να βάλει, να δώσει στοιχεία του μέλους αυτού, κάτι τέτοιο. Και πήγα να το κάνει ζουλάτα? Όχι, δεν το κάνανε και το κάνανε. Μήπως στο μέλος λέγεται Κώστας Κούσης? Δύσκολο να λέγεται Κώστας Κούσης. Δεν είχε θέμα δηλαδή ο Ερακλής Φίλε Μπρίζα 4. Πολύμπριζο. Πολύμπριζο 4 που χρωστάς 6,5 εκατομμύρια και παίζεις. Δεν είχε θέμα με εγγυητική, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Που άρχισε κατέθεσε όλες, έτσι να τα λέμε και αυτά. Πλήρωσε και το κράτος. Το ΠΑΟΚ πήρε πρώτος. Πρώτος ο ΠΑΟΚ. Μπράβο τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχει δώσει λεφτά ο Χατζόπουλος. Αρχίζει και γίγαντας. Νοικοκυρεύεται το, ναι, το μαγαζί. Κατά δήλωση του όμως, ο ΠΑΟΚ χρωστά 6,5 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια πότε θα τα δώσει? 6,5. Γιατί ο Άρης χρωστά λιγότερα, να ξέρεις. 4. Απλή διαφορά είναι ότι αυτή την περίοδο η ρευστότητα που επέδειξε ο Χατζόπουλος ήταν μεγαλύτερη από τη ρευστότητα που επέδειξε ο Αρβανίτης. Αυτή είναι η αλήθεια για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Είπαμε άγαλμα στο Χατζόπουλο, άγαλμα στον Μπλιάκη. Άγαλμα στον Ιβάν καταρχήν. Στον Ιβάν γιατί? Του ΠΑΟ, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε μπάση του ΠΑΟ. Όλα αυτά τα χρόνια λες. Ναι, δεν θα υπήρχε μπάση του ΠΑΟ. Αλήθεια λέει. Δεν θα υπήρχε και το λένε και οι ίδιοι. Για τα φορολογικά λες πλήρωση. Αν δεν πλήρωνε κάθε χρόνο ο Ιβάν. Μέτρια, μέτρια. Δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό και είναι η δωρεά του Παύλα χρέος. Παύλα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουν και του ΠΑΟ πώς ακριβώς είναι το θέμα. 3 εκατομμύρια πλάς. Δεν θα υπήρχε μπάση του ΠΑΟ. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Και δεν θα υπήρχε φέτος αν δεν υπήρχε ο Θανάσης Χατζόπουλος. Ή αν θα υπήρχε, θα είχαμε εγκεφαλικά στο παλατάκι και θα φεύγαμε. Να ρωτήσω με κάτι, 200 εγκεφαλικά. Πόσα από αυτά τα 3 εκατομμύρια είναι στο δημόσιο? Του ΠΑΟΚ. Του μπάσκετ ΠΑΟΚ. Ένα μην είναι. Είναι. ΙΚΑ, αυτά, εφορίες, κρατήσεις υπαλλήλων, φόροι των συμβολέων. Πώς παίρνουμε ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ρυθμισμένα. Είναι ρυθμισμένα. Κάνω ένα ρεπορτάζ. Προφανώς είναι ρυθμισμένο. Γιατί ο φίλος που στέλνει μηνύματα για τις δόσεις του συστών του Καρυπίδη και τα λοιπά, τα ξέρει τα του Άρη. Του ΠΑΟΚ δεν βλέπω να κάνει ένα ρεπορτάζ να δει. Και του Ηρακλή ξέρει. Και του Ηρακλή ξέρει. Ναι. Του ΠΑΟΚ δεν ξέρει μόνο. Σωστά. Το πώς παίζει τόσα χρόνια κτλ. Στο γήπεδο που πλήρωνε τη ΔΕΗ μέχρι το 2011 η νομαρχία. Γιατί μετά? Μετά ήμουν απλήρωτη. Μετά ποιος την πληρώνει? Άλλαξε το ρολόι σε όνομα του ΠΑΟΚ, πήγε. Πήγε, κανονικά την πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Okay. Τώρα την πληρώνει σχετικό, διότι θυμάμαι ότι υπήρχε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πηλαίας Χορτιάτη που ανήκει το γήπεδο. Ναι. Γιατί είχε μείνει απλήρωτη όταν σταμάτησε την πληρώνει η νομαρχία, όλος τυχαίως. Και έπρεπε να κάνουν ένα συμβούλιο τότε κτλ. Και κάναν μια ειδική ρύθμιση, αν θυμάσαι Κώστα. Σωστά. Βοήθησε για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος, που είναι ο καλύτερο κορυφαίος Δήμαρχος περιοχής. Και μπράβο του, ο Ιγνάτιος ο Καϊτετζίδης, παρόλο που είναι αριανός. Βοήθησε. Είναι αριανός. Βάλε λίγο έτσι χαλί να μην μιλάμε σαν να είμαστε στο τέτοιο. Λοιπόν, τώρα εγείρεται ένα άλλο θέμα. Εγείρεται. Στο μπάσκετ. Ναι. Ο Ιωνικός. Ναι. Ο Ιωνικός. Άντε πάλι. Ναι. Εσύ, Στέργιο, εσύ ασχολείσαι με το πιο βρώμικο άθλημα του κόσμου. Άκουλε, θα σου δείξω ένα στατιστικό στο Λαμπαοτάρι. Το έχω κρατήσει φωτογραφία για σένα, το έβγαλα και για τον Κάτζιο. Τι, ναι, για πες. Την τεράστια πτώση που έχει το μπάσκετ και παράλληλα την τεράστια άνοδο που έχει το ποδόσφαιρο. Σε χτυπήματα και τέτοια. Ενδιαφέρον του κόσμου για τα θέματα. Τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά. Κώστα. Φυσικά, αφού το ποδόσφαιρο είναι μικρό κόσμο κοινωνία. Τα λαμόγια, οι λοποδίτες, οι απατεώνες, οι μαφιόζοι. Του Άρη. Α, ναι, του Άρη. Το μπάσκετ του Άρη με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ του Άρη, εσύ Χρήστα, θα φύγει παραπέει τα τελευταία χρόνια. Πού να διαφερθεί ο Αριανός? Έχετε να κερδίσετε από το Φεβρουάριο του 2021. Σε σχέση με πέρσι, Κώστα. Φέτος με πέρσι. Που ήταν προτελευταίος. Ναι, φέτος έχουμε να παίξουμε από το Μάρτιο, Χρυσάνθε. Παίζει ρόλο και αυτό. Πώς δεν παίζει ρόλο? Η ομάδα είχε προβλήματα, δεν έπαιρνε άδειες, δεν είχε παίκτες. Τώρα έπαιξε δύο φιλικά. Τι να κάνει ο κόσμος να κλικάρει? Τι να κλικάρει, δηλαδή, το Σούλερ? Σήμερα Σούλερ, αύριο Σούλερ, μεθαύριο Σούλερ. Έτοιμος ήταν ο Σούλερ. Λοιπόν, εγείρεται λοιπόν ένα ζήτημα. Αν ο Ιωνικός δεν κατεβεί, μένουν ελεύθεροι παίκτες. Α, να τους πάρω. Το Σμιθ θα πάρει. Λέει μια πληροφορία. Ωραία. Και θα διώξω. Τον Άνταμ Σμιθ. Τον Ντεκόζη. Γιατί να διώξεις? Έχεις 6 ξένους. Δεν έχω με τον Λίτλ. Έχεις, ναι, με τον Λίτλ έχεις 6. Να τον Ντεκόζη και να πάρω πίσω και αυτόν τον που έδιωξα πέρσι. Τον Ψηλό. Μια χαρά ήταν. Απορώ και δεν τον κρατήσαμε. Να πάρεις πίσω αυτόν που έδιωξες πέρσι. Και πήγε στον Ιωνικό και μου βάλε 30 πόντους. Έλα, ένα μάτσο τώρα, το Φιτσπάτρικ λες τώρα. Αυτόν.
Εντάξει. Μια χαρά παίξει. Γιατί να την αλλάξει την ομάδα, να τη χαλάσει τώρα. Τώρα λέμε ένα σενάριο. Τι είπες, γιατί να τη χαλάσω. Χρήσατε, δεν είσαι άσχημος, δεν είναι κακή ομάδα. Είναι λίγο απλά, εντάξει, θέλει παίξιμο, πώς το λένε. Δεν επεγμένει. Εντάξει, εμπιστεύομαι το κριτήριό σου, διότι εγώ δεν την έχω δει την ομάδα πέρα από την απογοήτευση. Ο Τολιόπουλος, Έλληνας. Ο Τολιόπουλος καλά να πάθει που δεν ήρθε στο Μεγάλο Άρη και πήγε στον Ιωνικό. Εγώ θα έφερα να λέει Fitzpatrick, λέει ένας φίλος. Ποιον πήρα το σταμάτη. Πήρες εσύ ο Άρης. Είδες ότι ο φίλος είπε ότι είπα κι εγώ. Θα έπαιρνα να λέει το σταμάτη που είναι και φτηνός. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Και Μπίλιες τον έκανε το χοντρό, λέει το δικό μας. όχι και Μπίλιες. Ο χοντρός ο δικός σου, φίλε, που είναι πολύ καλύτερος παίκτης από το Fitzpatrick, είχε έρθει πριν τρεις μέρες. Το δικό σας. Μου εννοώ. Και εγώ το δικό μου εννοώ. Τον Ντράγκη εννοώ. Τον Ντράγκη εννοώ κι εγώ. Είχε έρθει πριν τρεις μέρες. Συμφωνώ. Και κακώς τον έβαλε ο προπονητής και έπαιξε το σύνολο. Δεν έπρεπε καν να παίξει. Συμφωνώ. Ο Χουγκάζ που σε έκανε γιογιό πάλι. Καλός είναι και αυτός. Καλούτσικος, Έλληνας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θα γίνει τίποτα, Κώστα. Και θα παίξει και ο Ιωνικός χωρίς να έχει δικαίωμα να παίξει. 20 με 30 χιλιάρικα πληρώνει ο ΠΑΟΚ κάθε μήνα σε εύκα και εφορία. Μπράβο τον ΠΑΟΚ. Μπράβο τον ΠΑΟΚ. Πόσα χρωστάει. Για να πληρώνει 30. Τα χρωστάει αρκετά. 20 με 30 χιλιάρικα πληρώνει 30. Και κάθε μήνα πληρώνει 20 με 30. Συγγνώμη, 20 πληρώνει ο Λίμπερο. Εντάξει, γιατί ο ΠΑΟΚ πόσους υπαλλήλους έχει. Αυτό θα πει εύκα. Ναι, τα τρέχοντα είναι αυτά. Τα τρέχοντά του. Εννοείς ότι τα τρέχοντα πλέον, δεν πλέον τα παλιά. Πόσα είναι τα παλιά. 20.000 μια ομάδα που χρωστάει. Όπως ο ΠΑΟΚ που χρωστάει εκατομμύρια, φίλε, άρα το έχει κάνει σε 588 δόσεις. Χιλιάδες δόσεις. Αν είναι 20.000. Σε 588.000 δόσεις. Κανονικά πρέπει να πληρώνει 200.000. Anyway. Για να σου λύσει το χρέος ένα χρόνο, επειδή θες εσύ. Στεριό. Έχει πει στο 99 στον μπάσκετ. Τη ΔΕΗ στο κλάνο τη Βικελίδη και στο μήνα. Οι καλοπληρωτέ το έκανα. Δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Δεν το έκανα. Όταν λε κάτι, να μπορεί να το υποστηρίξει, να μην λε ψέματα. Δεν έχω κάνει καμία. Δεν έχω κάνει καμία ΔΕΗ ένα ευρώ. Είναι στην υποεκαθάριση ΚΑΕΠΑΕ. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά. Στεριό. Ξέρει γιατί είναι τόγκα. Διότι εμένα δεν μου το πλήρωνε 15 χρόνια το κράτο. Το σκάνδαλο των σκανδάλων στο πλήρωνε το κράτος. Το καταλαβαίνεις. Σου φτιάξε γήπεδο, το έκτισε με δικά μου λεφτά. Το γήπεδο σε δικά μου στρέμματα. Και πουλάς και τρέλα από πάνω. Δηλαδή ο Άρης πλήρωσε 15 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Άφησε ένα εκατομμύριο απλήρωτο και έρχεται να μου την πει αυτός που τα 15 εκατομμύρια τα αντίστοιχα του τα πλήρωνε το κράτος. Εντροπή ρε φίλε. Εντροπή ρε φίλε. Εντροπή. Μη λέτε τη λέξη ΔΕΗ. Τη λέξη ΔΕΗ, μην τηλεπέμπτε ό,τι άλλο πες. Δίπλα στο καλοπληρωτής να βάλει και τη λέξη Άρης. Γενικότερα γιατί από άλλο πράγμα λέω εγώ. Ο Άρης είναι κακοπληρωτής, Στέριο. Είναι κακοπληρωτής. Συστηματικός κακοπληρωτής είναι στη ΔΕΗ ο Άρης. Αλλά δεν μπορεί να μου κουνάει το δάκτυλο αυτός που το απλήρωνε το κράτος. Άλλος θα μου το κουνεί στο δάκτυλο. Εσένα που στο πλήρωνε το κράτος δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται να έχω πάει εγώ μια φορά να έχω μπει στο αμάξι του κυρίου και αυτοί που πηγαίνουν βόλτα κάθε μέρα με το αμάξι του κυρίου να μου λένε μπήκε στο αμάξι του κυρίου. Δηλαδή ήμαρτον πια. Ήμαρτον. Φτάνει πια. Αμάν. Δηλαδή τσίπα δεν έχει το συγκεκριμένο κομμάτι με τη ΔΕΗ. Παιδιά, κανείς δεν μπορεί να μιλάει για χρέη. Μόλις πρόσε, μόλις λες κάτι. Μόλις λες κάτι. Στο συγκεκριμένο σημείο. Όχι, όχι, δεν είμαι αδικημένος. Μας αδικεί ο ένας, μας πολεμάει ο άλλος. Είσαι η πιο ευνοημένη ομάδα στην Ελλάδα. Η πιο ευνοημένη ομάδα. Ο σύλλογος μάλλον. Εσύ πες ότι να σου πληρώνει τη ΔΕΗ είναι περηφάνεια σου. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο στους παράγοντές σου μάλλον που το κάνανε. Αλλά όχι να μας κουνά στο δάκτυλο, ρε φίλε. Όχι να μας κουνά για ΔΕΗ το δάκτυλο, εσύ. Κανείς δεν μπορεί να κουνήσει το δάκτυλο σε κανέναν στην πολιτεία. Ο Άρης είναι ο πιο αδικημένος σύλλογος στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά εγώ μιλάω με γεγονότα και εσύ λες μπούρδες. Okay. Ο Άρης είναι ο πιο αδικημένος. Εγώ δεν είπα και τον Άρη. Ο Άρης σου είπε ότι είναι. Εγώ σου είπα ότι είναι συστηματικά κακοπληρωτή στη ΔΕΗ. Δεν μπορείς να μιλάς εσύ όμως που στην πλήρωνε το ρεύμα το κράτος. Και στη ΔΕΗ και στους παίκτες και παντού. Δέκο, δέκο. Πω. Λοιπόν. Να πούμε ότι. Εσένα τι σου πληρώνει η ΔΕΗ, ρε. Τίποτα. Δεν την πλήρωνα. Μετά. Μετά γεννήτριες. Ναι. Αλλά και οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ δεν βγαίνουν από τίποτα. Κοιτούσαν τα ταξιδάκια τους κι αυτοί. Πού είναι ο Φωτόπουλος, ο φίλος μου. Που έκανε τις γροθιές και τα λοιπά και μετά βρήκαν ότι τα χρήματα που παίρνανε τις δίπηκαν ταξίδια. Ένα ευρώ να πάρουμε. Ένα ρε φίλε. Ένα ευρουλάκι να έχουμε πάρει κι εμείς. Ένα. Αλλά άμα είχαμε πάρει ένα ευρώ θα είχαμε γίνει ντουντούκα. Εγώ εννοώ. Και εσύ. Και αυτός.
Λοιπόν, πες για άλλα πράγματα. Πες για το R44. Μη λες για τη ΔΕΗ. Πες για άλλα ζητήματα. Λοιπόν. Έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έχουμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Έχουμε ανακοίνωση ΨΑΠ για Κούγια στη συνέχεια αυτά που λέει. Δεν λέει όχι για Κούγια. Δεν λέει το όνομά του. Μην μπερδεύεσαι. Εντάξει. Τον Αλέξη Κούγια φωτογραφίζει. Φωτογραφίζει κατά την άποψή σου τον Αλέξη Κούγια. Ποιος, διότι αν μας πάει ο Αλέξη Κούγια στα δικαστήρια, το για Κούγια δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Όπως και η ΑΕΚ που θα του κάνει μήνυση. Θα του κάνει μήνυση. Μπήκε ο τίτλος αγωγή μήνυση. Καμιά αγωγή δεν πήγε. Και τους ξεφτιλίζει κιόλας ο Άλεξ Κούγιας στα νομικά. Τους λέει ότι μήνυση μπορεί να μου κάνει μόνο εργαζόμενος, όχι ο εργοδότης του. Γιατί είπαν η ΑΕΚ πάει τον Κούγια στα δικαστήρια. Έπαιξε το τίτλο Κώστα. Ναι. Έμεινε στη συνείδηση του κόσμου. Ναι. Πέρασε το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Και μετά δεν γίνει ποτέ. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κιόλας. Για μείωση προσωπικότητας του εργαζόμενου, ο εργοδότης δεν μπορεί να πάει τον οποιοδήποτε στα δικαστήρια. Ναι, πείτε όμως ότι κέρδισε το Μελισσανίδη στη δίκη ο Κούγιας. Δεν είδα να το λέτε. Γιατί όταν έγινε η αγωγή από τον κολλητό σας τον Κούγια, λέγαμε τον πάει, τον σκίζει, τον κάνει, τον ράνει. Απορρίφθηκε. Αλλά ξέχασα τώρα, είστε αγκαλιά. Τον πήγε όμως, εντάξει, το θέμα είναι να τον τρέξει λίγο. Αυτό είναι. Να τρέξει κάποιος τον Κούγια νομικά. δηλαδή έχει γραφείο με 50. Θα ασχοληθεί όμως. Αυτό είναι η ζωή. Και άλλο που δεν θέλει. Η ζωή του αυτή είναι. Άλλο που δεν θέλει. Η ζωή του είναι αυτή. Νερό στο μήλο του ρίχνει. Παρόλα αυτά. Υπήρξε ανακοίνωση του ΨΑΠ. Με την οποία φωτογραφίζει τον Αλέξη Κούγια και ο Αλέξη Κούγια απάντησε σήμερα στο ΨΑΠ. Στην ΑΕΚ. Και στο ΨΑΠ απάντησε χρυσά. Αλλά λοιπόν είναι το λέω. Στον Αλέξη Κούγια. Γιατί απάντησε ο Κούγια στο ΨΑΠ. Θεωρεί ο ίδιος, ναι. Εάν θεωρεί και ο ίδιος, τι να κάνω εγώ, ρε φίλε. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Σταύρος Κόλκας. Και διαβάζω σε 200.000 site ότι είναι η ανακοίνωση που φωτογραφίζει Κούγια. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Σταύρος Κόλκας στην προηγούμενη εκπομπή. Που είπε ακριβώς ό,τι είπα και εγώ. Ναι. Εμένα μου είπατε ότι είναι ρητορική Ολυμπιακού. Στο Σταύρο προφανώς δεν το λέτε. Ότι έχει δίκιο για το Φορτούνι. Δεν γίνεται να μην παίζει ο Φορτούνης. Φυσικά και έχει δίκιο. Χρήσανθε, σε μένα όμως που το βαφτίσατε. Εάν βάλεις, Χρήσανθε, το ξεκίνημα της χθεσινής εκπομπής, το ξεκίνημα μέσα από τα δύο λεπτά, σου λέω. Μπορούμε να κάνουμε όση κουβέντα θέλεις και έχει και βάση κουβέντα για το γιατί δεν έπαιζε ο Φορτούνης. Εγώ στο είπα. Τότε γιατί εγώ το, είπα, το λέω εγώ με εγώ τρελαίνομαι, με τον Αλέξη Κούγια γιατί χρησιμοποιεί την εθνική ως όχημα για να κάνει κριτική, να παίξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και πάντα παραδοσιακά. Δεν σου λέω ότι λέει όλα λάθος ο Κούγιας, παραδοσιακά με τρελαίνει. Το πόσο εύκολα απαξιώνει ανθρώπους και ποδοσφαιριστές και προπονητές. Αυτό είναι εκεί άλλο. Τρελαίνομαι εγώ. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Ο Αλέξης Κούγιας, η ποδοσφαιριστή που δεν ήθελε να λύσει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστής, ο Λεωζίνιο, τον είπε απατεώνα ποδοσφαιριστή. Γενικότερα με πολύ ποδοσφαιρικά. Μεγάλη ευκολία. Ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά εννοούσε. Ποδοσφαιρικά. Ναι, απατεώνα ποδοσφαιριστή. Βλέπω ποδοσφαιρικά εννοούσε. Είναι η άποψή του, ρε φίλε. Εμείς πόσες φορές έχουμε πει για παλτά, για απατεώνες ποδοσφαιριστές κτλ. Και τι είναι αυτό. Και εμείς το λέμε. Και χειρότερα λέμε. Ο χοντρός, με ο το ένας, πώς εκφράζει χθες ο Αλέξης Κούγιας στην ανακοίνωση. Πάντως, όταν ο Κούγιας υπήρχε ένα χρόνο. Ανύπαρτος και έτσι και ο άλλος. Άκου λίγο, υπήρχε ένας χρόνος ολόκληρος που ο Αλέξης Κούγιας ξεφώνησε τον Καρυπίδη. Δεν σε είδα να τον υπερασπίζει τον Καρυπίδη καθόλου. Δεν είδα να παίρνει το μέρος του. Δεν είδα να κατακέραυνε τον Κούγια. Γελούσες. Έχω παίρνει την άποψή μου για τον παράγοντα Αλέξη Κούγια. Παιδιά, ο Αλέξης Κούγιας είναι μια φιγούρα του ελληνικού ποδοσφαίρου η οποία έχει τις ιδιοτροπίες της. Έχει τον ιδιαίτερο τρόπο που προσεγγίζει τα πράγματα. Είναι μία μέρα, μία νύχτα. Το ξέρουμε. Ο κόσμος τον έχει κρίνει. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί στεκόμαστε τόσο πολύ, δεν κατάλαβα. Έχει ένα θεσμικό ρόλο, είναι πρόεδρος σε μια ομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει το δικαίωμα στέργιο να λέει την άποψή του για οποιονδήποτε. Όπως έχεις εσύ, εγώ και ο Χρυσάνθος. Ωραία. Έχουν δικαίωμα και άλλοι να απαντάνε. Εννοείται, βεβαίως. Βεβαίως. Θα πρέπει να απαντάει όμως ο ΨΑΠ. Σε όλους τους πρόεδρους που κάνουν διάφορα, που λένε διάφορα, που γίνονται διάφορα, σε επιθέσεις αποδυτήρια, σε επιθέσεις διαιτητές, σε ανακοινώσεις κτλ. Σε όλα πρέπει να παίρνει θέση. Δεν μπορείς να λες εσύ, Κώστα, ο ανύπαρτος διεθνός Κουρμπέλης. Δηλαδή κάπου να υπάρχει και ένας φραγμός. Ο ανύπαρτος διεθνός Κουρμπέλης. Δηλαδή έπρεπε να παίζει στη Μίλαν ο Κουρμπέλης. Εννοεί ότι διεθνός δεν υπάρχει. Με τον κύριο Κούγια. Εγκρίθηκε χθες τρίτη, μου στέλνει φίλος, από το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ. Ο διακανονισμός των ανεξόφρενων φιλών του ΠΑΟΚ προς τη ΔΕΗ. Ειδικότερα από τα περίπου 550.000 ευρώ. Γιατί είπες το χέρι για τον Άρη. Δηλαδή εσύ δύο χρόνια έμεινες που δεν στα πλήρωναν και έφτασες 550 και λες για τον Άρη που 100 χρόνια χρωστάει ένα εκατομμύριο. Ναι. Η ομάδα στην επιχείρηση θα καταβληθούν τα 350.000 ευρώ σε 100 δόσεις. Ψαλίδι δηλαδή τα 200.
Τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ θα αντισταθμιστούν με επικοινωνιακές δράσεις, δηλαδή με διαφημιστική προβολή της ΔΕΗ στους αγώνες που θα διοργανώνει ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά. Εντάξει. Αλλά ο Άρης έχει απλήρωτο 1 εκατομμύριο. Άρα χορηγός του ΠΑΟΚ η ΔΕΗ. Το 1,5 του Άρη, το 1,5 του Άρη θα πάει στο χιόνι, αφού είναι υποκαθάριση. Το 1,5 του Άρη, Στέριο, όμως είναι 1,5 γιατί πλήρωνε ο Άρης 100 χρόνια. Και μένει. Εσύ μέσα σε 2 χρόνια, 3 πόσα είναι αυτά, που, γιατί στα προηγούμενα 15 στο πλήρωνε. Δεν θα δει λοιπόν. 100 δόσεις τα 300 χιλιάρικα. Άρα αναλογικά, ναι. 30 χιλιάρικα πληρώνει. Άρα, 350 100 δόσεις. Άρα αναλογικά, Στέριο, μου χρωστάει περίπου 15 εκατομμύρια η ΔΕΗ εμένα. Ναι, η ΔΕΗ του 1,5 εκατομμύριο που χρωστάει ο Άρης. Η νομαρχία, όχι η ΔΕΗ. Δεν θα το πάρει ποτέ. Τις 500.000 που χρωστάει ο ΠΑΟΚ θα τις πάρει μια χαρά. 3,5 χιλιάρικα το μήνα. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Χριστόφορος. Σε 10 χρόνια. Χρυσανθέ, σταμάτα να φωνάζεις. Λες μπούρδες. Είναι δυνατό σε κρατικό γήπεδο να μην πληρώνει το ρεύμα η ΔΕΗ? Να μην πληρώνει το ρεύμα το κράτος. Έξυπνο. Λοιπόν, ωραία, να πάμε χαμόγελο στη ΔΕΗ. Χρήσατε στο παλέ. Ποιο την πληρώνει τη ΔΕΗ? Το κρατικό το παλέ. Στο παλέ, ποιο την πληρώνει? Το κρατικό του κέντρου. Γιατί έχουμε το κρατικό τη Πηλιά, είναι και το κρατικό του κέντρου. Στο παλέ. Στο παλέ, ο Άρης το πληρώνει και τη χρήση του. Ωραία, ωραία. Τώρα που θα το πάρει δηλαδή δικό μετράνε, του. Δηλαδή μετράνε 9-11 Άρης προπόνηση, μετράει όχι, το ρολόι. Φίλε, ο Άρης πληρώνει ενίκιο, το ξέχασες, μπερδεύεσαι. Και μάλιστα του δεσμεύσαν και τα τηλεοπτικά πέρσι και αποδόθηκαν λόγω της συμφωνίας που είχε κάνει ο Λάσκαρης. Ο Άρης πληρώνει ενίκιο. Και χάρη στον Δρακόπουλο πήρατε το χαρτί πέρσι. Γι' αυτό σας δώσαμε το, μας δώσατε. Το γήπεδο. Ναι, αλλά δεν το πήρατε γιατί μας κάνατε ένσταση μετά από ένα μήνα. Άντε πάλι. Με τον άσχετο που αφήσατε να έχετε πρόεδρο. Ξαναλέ 100 φορές το θέμα με την ένσταση που έκανε ο Γουλιέλμος, ενώ το σύνολο του κόσμου του Άρη. Ο Σούπερ 3, μπράβο, ο Ερασιτέχνης και όλοι. Τι το λες τότε για να πετάξει τη λάσπη αυτή. Ποια λάσπη ρε, ο πρόεδρος του Άρη ήταν. Ποια λάσπη. Τον οποίο τον εκδίωξε ο σύλλογος ο ίδιος και όλοι μας. Μπράβο. Τι το βάζεις μπροστά. Δηλαδή εγώ να πάρω μπροστά έναν απατεώνα τώρα του Ηρακλή και να λέω ότι είναι ο Ηρακλής. Γιατί αυτοί που κυκλοφορούν τις φωτογραφίες στον Τουρνικέ είναι ακόμα στον Άρη. Τσιπίδι και Λεβάν και Μπάτζε. Γιατί αυτοί που ήταν με τις φωτογραφίες στον Τουρνικέ και τις δείχνουν στον αστυνομικό διευθυντή μπροστά μου και λέγανε κύριε διευθυντά, εδώ δεν έχει και τόσο το τουρνικέ. Υπάλληλοι ήταν φίλε και εκτελούσαν εντολές. Όπως και σένα όταν ο Δρακόπουλος σε πάρει τηλέφωνο και σου πει θα πας και θα πεις αυτό, θα πας και θα το πεις στη σύσκεψη. Άρα τι. Άρα δεν φταίει ο υπάλληλος. Μάλιστα. Break. Με Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης. Εκεί όπου το ρεύμα το πληρώνει το ίδιο το Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη. Όπως και όλες τις υποχρεώσεις του. Γιατί είναι συνεπέστατο απέναντι στο κράτος. Και ασφαλές έναντι του κορονοϊού. Ασφαλέστατο. Έτσι. Ένα από τα αγαπημένα θέματα της Θεσσαλονίκης. Τα κρατικά, η ΔΕΗ, τα χρέη. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ έγκριτος νομικός. Και καλός φίλος μου λέει, δεν είναι της ΠΑΕ χρέος το Κλεάνθης Βικελίδης, είναι του Ερασιτέχνη Άρη. Και έχει δίκιο, να ξέρεις. Άρα δεν είναι στα υποεκαθάριση η ΠΑΕ. Ναι, είναι στο Ερασιτέχνη. Ο Ερασιτέχνης το χρωστάει το 1,5 εκατομμυριάκι. Απλά έχει κάνει μια συμφωνία για να βοηθήσω εγώ το κοινό. Έχει κάνει μια συμφωνία επί σκόρδα ότι η ΠΑΕ θα του τα πληρώνει. Μπαμ, μπαμ, λουκι, λουκι, λουκ. Όχι εντός σκόρδα. Από όλες τις διοικήσεις για να είμαστε δίκαιοι. Ο Καρυπίδης πάντως τα δικά του τα πληρώνει. Κανονικότητα. Ο φίλος, το είπαμε, Θανάση, το είπαμε και χθες. Σε σχέση με τη Φόρτσα και αν θα υπάρχει φωτογραφία του Ιβάν και τα λοιπά, το είπαμε και χθες. Δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Τι φωτογραφία? Χθες δεν λέγαμε ότι αν μπει φωτογραφία του Ιβάν και τα λοιπά, προχωράμε παρακάτω σε πιο σημαντικά, ζητήματα. Καλά ρε λέει, 200 χιλιάρικα σε άδειο γήπεδο. Μπράβο στο μαρκετήρ της ΔΕΗ. Εφόσον λέει είναι κρατική η Πηλαία, να πάμε στην Πηλαία να το κάνουμε όντως παλατάκι, λέει ο φίλος ο Κυριάκος. Εντάξει, ωραίο να κάνουμε χουλιαμά, χαβαλέ, με τέτοια ζητηματάκια. Ο Ντρούλινγκ στέλνει μήνυμα, λέει ποιος Φιτζπάτρικε, ο Μαντσίνι του μπάσκετ είναι. Ναι, πάρε το Σμιθ, πας και βάζουμε την μπάλα στο καλάθι. Δίκιο έχει ο Ζάχος. Παιδιά, έχετε παίκτη εκεί. Πού?
Έχετε Chalmers, έχετε Σούλερ, έχετε Ντεκόζη. Άρα τι μας λέτε, θα Λίτρι. Φύγει ο Ντεκόζη και θα πάρουμε αυτόν. Κοντός είναι ο Σμιθ όμως. Κοντός. Και είναι Ball Hog. Τι είναι? Λοιπόν, εχθές είχαμε ακόμα δύο επεισόδια στο σύριερ Ολυμπιακού. Στη σεζόν η κλάψα πιάνει τόπο. Γιατί ωραία, φίλοι, μας κούρασαν αυτοί. Είναι πολύ κουραστική το Ολυμπιακό. Όχι, κάνουν τη δουλειά τους, χρήσανται και εκμεταλλεύονται ότι κανείς δεν τους βάζει στη θέση τους. Τι να τους κάνει. Εδώ ο διαιτητής έγραψε ακριβώς το φύλλο αγώνα που άλλες φορές είναι Ευαγγέλιο το φύλλο αγώνα. Εντάξει, και άλλες φορές δεν είναι όμως. Τι έγραψε. Αμφισβητείται. Έγραψε ότι τι τον είπε ο Καραπαπάς. Τι ήταν αυτό που τον είπε. Θα δεις τα πάθεις. Απειλή είναι αυτό. Θα δεις τα πάθεις. Ναι. Νομικά είναι απειλή. Όταν πάει ο Μελισανίδης και πιάνει τα τέτοια του διαιτητή, τι είναι? Επίθεση έργου. Βγήκαν όλοι αυτοί να πούνε. Τρεις μήνες έφαγε ο Μελισανίδης. Αυτή είναι η τιμωρία. Ωραία. Σε αυτή την εκπομπή ακούστηκε και το Μελισανίδη και από μένα, Χρυσάφε. Ναι, ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι ψάχνουμε να βρούμε. Αφήνουμε το Μελισανίδη. Όχι, και μαζί πάμε τον Καραπαπά. Όχι, και ο Μελισανίδης και ο Καραπαπάς είναι το ίδιο πράγμα. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Είναι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Οι οποίοι ευνοούνται και αδικεί το Άρης. Το θέμα του γιατί ο Άρης είναι πρώτος. Το θέμα του Μελισανίδη το δείξαμε και το έδειξα και εγώ προσωπικά μαζί με σένα όταν έγινε το περιστατικό. Ναι. Εντάξει, και το καυτηριάσαμε, το καυτηριάσαμε και όταν έφαγε την ποινή χάδι. Θεωρώ, τώρα είναι σειρά του Καραπαπά. Θεωρώ ότι το να δεις τι θα πάθεις με το να πιάνεις τα αυτά του είναι πιο βαρύ το να πιάνεις τα τέτοια. Αυτό θεωρώ εγώ. Συγγνώμη, πόσους έφαγε ο Καραπαπά? Τέσσερις μήνες. Πώς να φάει να φάει τρία χρόνια θέλανε. Εντάξει. Ποινή χάδι. Απαλλάχθηκε όμως για την απειλή λόγω ελαφρυντικών. Αλλά... ελαφρυντικών ή αμφιβολιών. Αμφιβολιών. Άλλο ελαφρυντικών. Διορθώνω. Το να δεις τι θα πάθεις, εσύ Στέργιο, εντάξει τώρα. Δηλαδή... εντάξει, Χρυσάφε. Δεν είναι εντάξει, δεν είναι εντάξει, αλλά είναι τέσσερις μήνες τιμωρία. Πάμε παρακαλώ, εντάξει. Το καλύψαμε κι αυτό. Η Μολότοφ στο Πάο Κάρι είναι του Ζακ. Για το Ζακ. Ο καθένας λέει όταν πάει εκεί, είναι Στέργιο την μπουρδα του για να γλιτώσει. Μα όχι, ξέρετε τι είπε. Δεν το είπα. Και ο άλλος λέει το είπε. Ναι. Μα δεν το είπα. Το είπε, δεν το είπε, ωραία, το είπε, δεν το είπε. Λοιπόν, όχι. Δεν υπάρχει. Για να βοηθήσω λίγο. Για να βοηθήσω λίγο. Για να βοηθήσω του Στέργιο, όμως περίμενε. Δεν παίζει ρόλο αν λέει αυτός δεν το είπα. Γράφει από τη στιγμή που το έγραψε το φύλλο αγώνα, έπρεπε να τιμωρηθεί με βάση το φύλλο αγώνα, Κώστα. Αλλά όταν είναι οι μεγάλες ομάδες αυτές, αλλάζουν τα κόζια και αλλάζουν τις ποινές. Αν ήταν ο Άρης, Κώστα, θα πήγαινε με απειλή. Και θα την έτρωγε στο κεφάλι. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Και αυτό έχει, αυτό έχει δείξει και η ιστορία διαχρονικά. Να μην άραζε ο Άρης, Χρυσανθέ, και ο μεγαλομέτωπος. Αυτά που λέγατε στην αρχή, ο Άρης τα έβγαζε για χειροδικία και μετά δεν έγινε τίποτα. Ο μεγαλομέτωχος και ο Άρης δεν είπε ποτέ τίποτα σχετικό. Άρα τα ρεπορτάζ. Γράφετε από το μυαλό σα. Από το μυαλό σου. Στο γήποδο δεν ήμουν στα αποδυτήρια. Ποιο το είπε και το έγραψε? Γράφτηκε στο λαό του Άρη. Ότι υπήρχε, αυτό καταγγελίε. Δεν πήρε καν καταγγελία. Ποιο την έκανε? Τον ανθρώπο του Άρη. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι του Άρη? Αυτοί που ήταν εκεί όλα πέρα. Όλα δεν έχουν. Γύρω-γύρω. Γιατί α, γύρω, γύρω. Εδώ εσεί έχετε αγοράσει ξενοδοχείο και ολόκληρε ομάδε και δεν τον έχετε παρουσιάσει. Άρτζι και Λουλά, Χρυσάνθε. Άρτζι Μπούρτζι. Ο Άρτζι Μπούρτζι και Λουλά είστε εσεί που με το θέμα τη Ξάνθη, φίλε. Που δεν έχει εμφανιστεί ο Καλπαζίδη. Δεν μπορεί να ζητά. Δεν μπορεί να ζητά για ανθρώπου. Όχι, το είπα γιατί είπε. Ποιοι είναι τα ονόματα? Ο κόσμο βγάζει τα συμπεράσματά του. Φυσικά τα έχει βγάλει τα συμπεράσματα για τον Καλπαζίδη. Και 53 είπα ο Καραπαπά έγινε αυτό και 55 λέμε η Ξάνθη. Μπράβο, για τον Καραπαπά δεν με ενδιαφέρει όταν είπε για ονόματα ανθρώπων του Άρη. Σου απάντησα. Όταν είπε για ονόματα ανθρώπων του Άρη. Ας τον άλλο πια για Καραπαπά, ρε φίλε, αφού το γράφει στα παπάκια σου. Άκου λίγο. Γιατί δεν λέει την αφήνει τον άλλο. Άκου να σου πω κάτι. Γιατί δεν τον αφήνει, πε. Επειδή εσύ. Γιατί τρελαίνεσαι. Επειδή εσύ. Και κατευθείαν η πρώτη κουβέντα είναι όλοι οι μεγάλοι κάνουν αυτό. Έτσι είναι οι μεγάλοι και είστε, ο Ξάνθη. Είστε ντάλε κουάλε. Είστε ακριβώ το ίδιο. Είστε όλοι εσεί που με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Παθαίνει κάτι αν ακουστεί κάτι Ολυμπιακό. Έχει κάποιο θέμα. Παρά τη ρητορική, παρά τη ρητορική που προσπαθεί να βάλει ταμπέλα. Παρά τη ρητορική που προσπαθεί να βάλει ταμπέλα σε μένα σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Σου ξερωτάω ευθέω. Είσαι ευαίσθητο με τον Ολυμπιακό. Επιχειρημάτων. Όταν το μόνο σου επιχείρημα είναι ότι όταν λέμε κάτι για τον Ολυμπιακό. Πώ θα μπορούσε να πάρει μία φορά γιατί με το χθε δεν παίρνω. Εννοεί ότι δεν παίρνω. Όχι, για το συγκεκριμένο θέμα. Για σήμερα λέω ρε. 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 Ρε πάνια. Έλα ρε φίλε τώρα, μην με τρελαίνεις τώρα. Ναι, τι θες τώρα. Βλέπω έναν εκνευρισμό. Ναι, γιατί, στέλνι, γιατί κάθε φορά χρήσατε που λέει ο Ολυμπιακός Μαρινάκης, αλλά στην ατζέντα μέσα σε ένα λεπτό. Δεν άλλαξα την ατζέντα για τον Ολυμπιακό ή τον πώς Μαρινάκη. Την άλλαξα όταν είπες να πει ονόματα ο Άρης για τον Άρη. Εσείς που δεν έχετε πει λέξη για το θέμα με τον Καλπαζίδη, που δεν έχει εμφανιστεί πουθενά, ζητάς να πω τα ονόματα των ανθρώπων του Άρη. Χρήσατε, δεν ζήτησα τίποτα.
Το ζήτησε. Ξεκίνησε να λέω κάτι για τον Ολυμπιακό και τον Καραμπαπά. Μα έχει κουράσει με την τοξικότητά σου σε σχέση με οτιδήποτε γίνεται με τον Ολυμπιακό και την τρίχα που την κάνετε τριχιά. Όταν τις μολότοφ που πέφτουν έξω από την τούμπα, τις βαφτίζετε μολότοφ από τον Ζάκο. Μας έχετε κουράσει και εσύ και ο Ολυμπιακός. Ο Καντινιέρης δεν έκανε καλές πασέτες. Και εσύ και ο Ολυμπιακός μας έχετε κουράσει. Και εσύ και ο Ολυμπιακός. Και η τοξικότητά σας. Και επίσης να μας πεις, Στέργιο, γιατί άλλαξε πάλι στην ΕΠΟ ο κανονισμός ότι δεν μπορούν να γίνονται πρόσθετες παρεμβάσεις. Ό,τι ζητούσε ο ΠΑΟΚ όλος τυχαίως πέρσι. Για να μην μπορώ να πάω εγώ και να καταγγείλω κάτι σε σχέση με το ΠΑΟΚ Ξάνθη. Να πηγαίνεις μόνος σου εσύ στον αθλητικό δικαστή. Τρίτος δηλαδή. Ακριβώς. Ενώ έχεις ένα δικαιοσύνη, ρε φίλε. Ενώ έχεις ένα αυτό είναι δικαιοσύνη. Αφωθήκαμε. Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό. Ότι όταν γίνει η δίκη, Κώστα. Δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο άλλος. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά θα δοθούμε. Έλαμψη δικαιοσύνη. Και μετά εσείς μου λέτε για τον μπάσκετ. Και στον μπάσκετ τα ίδια γίνονται. Δεν γίνονται τα ίδια. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτά γίνονται. Στον ελληνικό αθλητισμό αυτά γίνονται. Ήρθε ένας υπουργός να τα αλλάξει και το ορμήξανε. Ο Ρεντ Λεφτέρ. Ο Ρεντ Λεφτέρ. Πού είναι αυτός, ρε φίλε. Εδώ ήτανε. Γιατί ήρθε κρυφά. Στην πόλη ήταν. Το είπα, Κώστα, γιατί ήρθε κρυφά. Πήγε σε όλα τα αθλητικά κέντρα. Ναι, χωρίς να μας ενημερώσουν. Δεν ήρθε μία ενημέρωση. Ο φίλος μου, ο φίλος ο Μπραουδάκης, πώς τον πάρεις, ένα τηλέφωνο. Ήρθε ο υπουργός και πήγε σε όλα τα αθλητικά κέντρα και τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν ιδέα. Και είχε μαζί του και δύο βουλευτές. Περπατούσαν μαζί του, δύο βουλευτές. Δύο. Κουβέλα, φίλος μας. Και την Ελένη. Και Ελένη. Ελένη ολέ. Ελένη ολέ. Και δεν μας είπαν τίποτα. Τίποτα. Και βγήκε και τα έλεγε μόνος του μετά στη θάλασσα. Και όχι τίποτα άλλο, Στέργιο. Δεν μας είπατε και τι έγινε με τον Τζίλο. Δεν λέω τίποτα. Με τον Τζίλο. Ακόμα περιμένουμε. Ο Τζίλος ορίστηκε στο ΒΑΡ του Άρη. Θα θυχτεί ο Χρήσαντος. Ορίστηκε. Καλά, αυτό το παραμύθι ότι θα θυχτεί ο Χρήσαντος και τα λοιπά μπορείτε να συνεχίσετε να το λέτε. Το λέω, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει. Ότι του κατέβει και εμείς δεν λέμε. Όχι, ό,τι θες τα λες. Ό,τι γουστάρεις. Θεωρώ ότι είσαι ευαίσθητος παραπάνω από το κανονικό και θέμα του Ολυμπιακού. Εντάξει. Γιατί ξεκίνησα να πω κάτι μόνο για τον Καραμπαπά χωρίς να μπλέψω μέσα τον Άρη. Είπες Άρη. Εγώ αντέδρασα όταν είπες Άρη. Τότε αντέδρασα. Όταν λέω. Δεν μ' άφησες να πω και τον Καραμπαπά. Πες ότι θες για τον Καραμπαπά. Δεν μ' άφησες να πω. Πώς το είπαμε, ρε φίλε. Είπαμε, είπες ότι του είπε να δεις τα πάθεις. Και σου λέει ο Κώστας, έφαγε 4 μήνες. Πόσο ήθελες να φάει. 9 χρόνια. Αυτό σου είπε ο Κώστας. Πώς δεν σε αφήσαμε να πεις. 66 δεκαετίες. Πώς δεν σου είπαμε να πεις. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Μας έχετε κουράσει με τον Καραπαπά και με τον Καραπαπά. Όλη μέρα ασχολείστε με τον Καραπαπά. Τι έκανε ο Καραπαπά, τι έκανε. Το τι θα πω. Άντε πάλι. Είπα εγώ να μην κάνω. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν κάθε μέρα να λες για τον Πάο. Ναι. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν. Θεσσαλονίκη είμαστε, ρε φίλε. Και θα μου πει εμένα να λέω κουράσει να λέω για τον Ολυμπιακό. Μισολική ενέργεια. Ζέπελιν. Ζέπελιν μας τα έχει κάνει, ρε φίλε. Έχουν μεγαλώσει δηλαδή. Ζέπελιν. Φουσκώσανε δηλαδή. Άρα. Έχω... Εσύ μπορεί να, έχω... να μιλά δύο ώρες για πάω και εγώ δεν μπορώ να μιλάω δύο λεπτά για Ολυμπιακό, δηλαδή. Όχι, μπορεί να μιλά δύο λεπτά για όλα, ρε παιδιά. Ναι, για γιατί μιλά μόνο δύο ώρες για Άρη. Μιλάμε για όλα, εντάξει. Μιλά δύο ώρες για τον Άρη, ρε φίλε, γι' αυτό. Ποιον Άρη μιλάω, ρε παιδιά. Για τα χρέη, ΔΕΗ, εσύ το άνοιξε το θέμα, δεν το άνοιξα εγώ. Παιδιά, όλοι μιλάνε για όλα. Φυσικά και θα μιλάμε για όλα. Εντάξει. Φυσικά και θα μιλάμε για όλα. Και φυσικά δεν θα υπηρετήσω τη ρητορική του ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν θα την ακολουθήσω, όχι. Ούτε θα την υπηρετήσω, ούτε θα την ακολουθήσω, ούτε θα λέω αυτά που λέτε όλοι εσείς. Δεν θα τα λέω. Θα λέω άλλα εγώ, τι θέλω, θα λέω. Θα λέω άλλα. Δεν μπορείς να λες ό,τι θες. Ό,τι θα θέλω, θα λέω με την έννοια, με την έννοια της βούλησης, Κώστα. Όχι, δεν μπορείς να λες ό,τι θες. Πρέπει να είναι στοιχειοθετημένα, να έχεις ένα επιχείρημα. Είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι. Νομίζω ότι έχω πάρα πολλά επιχείρηματα. Α, μπράβο. Κατά καιρούς. Αυτό λέω. Αν έχεις επιχείρηματα, μπορείς να λες όντως ό,τι θες. Δεν μπορούμε εμείς τώρα οι δημοσιογράφοι να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο τάδε πήρε τάδε ή ότι ο τάδε είναι δίνα. Το θα δεις τι θα πάθεις του Καραπαπά, μάλλον είναι μετάφραση στο You are finished, συνοδευόμενο με κίνηση χεριών του Λούμπος Μίχελ. Εκείνο μάλλον δεν ήταν. Εκείνο όμως δεν ήταν απειλή. Έχει δίκιο. Εκείνο δεν ήταν απειλή. Τώρα έχει δίκιο. Εντάξει. Τώρα έχει δίκιο. Πάντα έχω δίκιο. Όχι, δεν έχεις πάντα δίκιο. Καταρχήν το κάνω, το έχει ο φίλος. Το στείλε το μήνυμα, Θανάση. Ευχαριστούμε, Θανάση. Λοιπόν. Εντάξει. Μην προσπαθείτε, εγώ τώρα γι' αυτό μπαίνω πάντα στη μέση. Προσπαθείτε ο ένας και ο άλλος, ενώ και οι δύο έχετε κάνει τα ίδια τέλος πάντων. Και αυτό για τα χρέη εγώ. Είναι μία από τα ίδια. Και όλες οι ομάδες είναι μία από τα ίδια. Και οι παράγοντές μας είναι ο ένας. Οπότε
Όχι, σύμφωνα με το Στέριο δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι άγιος και είναι καλός και υπηρετεί την εξυγίανση. Ενώ όλοι οι άλλοι είμαστε, ο Άρης είναι χρωστάει σε όλο τον κόσμο και ο Ολυμπιακός διαλύει τα πάντα. Ο Στέριος ξέχασε που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει τώρα λίγα λεφτά με τον Ιβάν, ανέβηκε ψήρα στο Γιακά, πήραμε και δύο πρωταθλήματα και πρέπει η Στέριο να, ό,τι λέτε, να είναι νόμος. Και ο Ολυμπιακός θα μιλήσει. Και ο Ολυμπιακός 30 χρόνια δυνάστης ήταν. Δεν θα μιλήσει. Μπορεί να είναι και ακόμα, Κώστα. Τέλος πάντων. Προσοχή, λέει στο Στέριο. Μην αρχίσει να πετάει με στο στούντιο λόγω Ζέπελιν. Είδες οι Αριανοί έχουν χιούμορ, ρε. Χιούμορ έχουν οι Αριανοί, δεν σαν και εσάς. Καλό, καλό. Λοιπόν, πες του να μην ανησυχεί, λέει ο Κοσμάς. Είναι θέμα ηλικίας. Και εγώ τον τελευταίο καιρό, σαν βαρύδια τα νιώθω. Ο γιατρός μου είπε: όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο μεγαλώνει, τόσο θα βαρύνουν και θα κρεμάνε. Τι ζούμε, ρε. Είδες, ρε, τα Αριανάκια. Τι σχολιάζουμε, ρε. Σου συμπαραστέκονται τα Αριανάκια. Τι σχολιάζουμε. Λοιπόν, πρώτη ώρα ολοκληρώθηκε. Ήδη. Με αυτά που λέμε. Το σποτάκι το βάλα. Δεν έβαλε σποτάκι, δεν γίνεται. Δεν έβαλα σποτάκι, περίμενε. Έλα, ρε, Χρυσάνθε. Δεν το έχω. Έλα, όχι, δεν το έχω τελειοποιήσει. Σε γρήγορε ελληνικέ εκπομπέ. Το κάναμε καινούριο, καινούριο, Κώστα. Το κάναμε και με γυναικεία φωνή μέσα. Αυτά θέλω. Περίμενε. Να σα δώσω ένα νέο. Να δώσω, ναι, μέχρι να το πρώτο. Πιστοποιητικό για την Basket League, ο Χαρίλος Τρικούπης. Κώστα, δεν ήσουν εδώ όταν μπήκαμε. Δεν ήμουν, όχι. Όταν μπήκαμε 12.30 ώρα, δεν ήσουν εδώ, το είπα. Το είπα. Ναι. Μπράβο, Κώστα. Σαν ένα φίλο μου που κοιτάει το κινητό του και. Μιλάει ο άλλος στο τηλέφωνο, δίνει ανταπόκριση και λέει μετά: Χρήσανθε, για την προετοιμασία θα μας πεις. Ενώ μιλάει για την προετοιμασία. Ενώ μιλάει για την προετοιμασία. Ωραίο. Τρόικα, με όλα αυτά που διαρρέουν. Συναντήσει με τον Υπουργό Εργασίας, έχει τρόικα. Κλιμάκιο της τρόικας, ενημερώθηκε. Go back, κυρία Μέρκελ. Η πραγματική τρόικα καθημερινά 12 με 2 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Χρύσανθος Τσαλτίδης, Κώστας Κούσης, Στέριος Αναστασιάδης. Το λέει το όνομά μου έτσι. Στην ενημέρωση. Έβαλα ωραίο. Και την ατάκα σου χωρίς μνημόνες στην ενημέρωση. Καλά, εννοείται. Μπράβο, ωραίο. Η Αντζέλικα. Στείλ το μου λίγο. Η Αντζέλικα. Χιούστον. Η Αγγελική. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ρε Αγγελική. Επιτέλους. Λοιπόν. Πάρε, λέει, το τζελεπίδαρο, άλλωστε. Πλερουά, πάλι. Τι έδωσε. Πάρε, πληρώθηκε. Τι έδωσε. Αυτό που έδωσε, βγήκε πάλι. Εστουντιάντες, τι έδωσε. 30 πόντους βγήκε, παιδιά. Βγήκε. Θα τα πούμε μετά με τον Πάρε. Λοιπόν, πάμε, ολοκληρώνουμε πρώτη ώρα εκπομπής. Όταν γυρίσουμε θα σας πούμε και για ποδόσφαιρο. Πρέπει να το κάνουμε ως κόνσεπτ αυτό. Άρα αφού παίζει ο Τρικούπης, ναι. Παίζει ο Άρης. Δεν θα γίνει κλήρωση και θα γίνει απλά το παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Θα γίνει ρεπό, θα γίνει ρεπό. Του Ιωνικού. Ναι. Αν δεν πάρει. Αν δεν πάρει. Θα πάρει, Κώστα. Θα πάρει, θα βρουν ένα. Έκανε έτσι ανάκληση πάντως. Όταν γυρίσουμε θα μας πεις γιατί κυνηγάνε τον Ηρακλή και ξεφωνίζουν το Αρνατόρο. Γιατί είναι του Ολυμπιακού. Ο Ταρνατόρος. Ναι. Ή ο Ηρακλής. Ο Ταρνατόρος. Γιατί είναι του Ολυμπιακού. Α, μάλιστα. Break. Συνεχίζουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Τρόικα ακούτε πάντα. Έτσι και να το λέτε. Και βεβαίως μαζί μας ο Mr. Gold στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αρχίζει ήδη το delivery. 2-31-062-85-86 με φρεσκομαγειρεμένα φαγητά, με πολύ καλές τιμές, με γρήγορη παράδοση και φυσικά πίτσες, καλτσόνε, πενερλί. Έτσι. Η σπεσιαλιτέ του Mr. Gold. Μεσολογγίου 2 στις Σικές. Είναι μαζί μας για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και καλό θα είναι να παραγγείλετε τώρα νωρίς-νωρίς, μία η ώρα, μια χαρά. Και σε 10 λεπτά θα τα φέρουν τα παιδιά. Ό,τι πρέπει. Λοιπόν, σήμερα Στέργιο, τι κάνουμε, φρικασέ. Στέργιο, το είπες και το ζήτησα και δεν μου το κάνανε. Δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι εύκολο, ρε φίλε, εντάξει. Το φρικασέ. Πρέπει να ασχοληθούν λίγο. Να βγολέμονο. Ένα έχουν. Μην με χάσουν τον πόμπο. Μην χάσουν τον πόμπο. Έχει ζήτηση. Κάτι να φρικασέ τον άνθρωπο. Θέλω φρικασέ. Λοιπόν, προχωράμε στην ειδησιογραφία. Ένα σπανακόριζο. Θα το κάνουν, ξέρεις, είναι εύκολο. Θα σε ρίξουν έτσι. Ρεβίθια είχαμε χθες. Ωραία. Μ' αρέσουν. Ωραία είναι. Σούπα ρεβίθια με ρύζι μέσα το κάνει. Φούρνο, ωραία. Το κάνει αλλά Άκης. Ξέρεις τώρα. Ο Άκης έχει δει. Φοβερές συνταγές. Το κάνει αλλά Άκης ωραίο με αυτό, με μπέικον, με αυτά, με περίεργα, με τέτοια, με ρύζια μέσα. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. 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 Λοιπόν, είπαμε για το Χαρίλο Τρικούπη και το πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι πάμε σε λύση ρεπό, αν δεν πάρει ο Ιωνικός. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα αλλάξει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος. Μεταφέρεται απλά σε μία εβδομάδα. Και αυτό σημαίνει ότι παίζουμε Ηρακλής ΠΑΟΚ το άλλο Σάββατο πλέον. Και Μεσολόγγι Άρης το άλλο Σάββατο πλέον. Χωρίς να αλλάξει κάτι άλλο.
Ούτε οι διαιτές, ούτε οι έδρες, ούτε οι ώρες, ούτε τίποτα. Μόνο ρεπό η ΑΕΚ που παίζει με τον Ιωνικό. Αν ο Ιωνικός δεν πάρει. Λοιπόν. Εντάχει τώρα πολύ υποχρήσαντος. Δύο πράγματα. Γιατί πάλι θα πάει το ατζέντα αλλού. Όντως υπάρχει και δήλωση του Αλέξη Κούγια που χαρακτηρίζει την ανακοίνωση του ΨΑΠ χυδαίου περιεχομένου, ακραία συκουφαντική για εμένα. Εντάξει, φανερά ενοχλημένος, κάνει ουσιαστικά αναφορά και επίθεση στον πρόεδρο του ΨΑΠ, στον Μπαντή. Εντάξει. Ναι. Έπαιζε, λέει, στον Ηρακλή όταν ήταν τραυματισμένη η κανονική τερματοφύλακα. Πω. Χοντρό. Okay. Okay, unfair, είναι, unfair. Αυτή είναι η ρητορική του, του Αλέξη Κούγια. Unfair. Είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση και ουσιαστικά ανανεώνει το ραντεβού με τον ΨΑΠ στα δικαστήρια. Εντάξει. Θα του πάρω, λέει, και τα εσόρουχα. Σε απάντηση της ανακοίνωσης του ΨΑΠ που δεν ανέφερε τον Αλέξη Κούγια, αλλά ήταν 9-9 στα κεραμίδια ότι ήταν απάντηση του Αλέξη Κούγια στη γραπτή δήλωσή του για την εθνική. Τέσσερις μήνες στον Κώστα Καραπαπά, εντάξει, που περισσότερο δεν έχει ενδιαφέρον η τιμωρία, άλλωστε εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Αυτά που είπε στην απολογία του ο Καραπαπάς, ότι πρώτη φορά είμαι εδώ για απειλή, όλοι με βρίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είμαι στοχοποιημένος, σας ξαναλέω, κρίνεται η ζωή μου με την κατηγορία της απειλής, τελειώνει το ποδόσφαιρο για μένα. Με ενδιαφέρει η αλήθεια, να πούμε την αλήθεια, όχι να πληρώσω κάτι άλλο. Όντως, λέει, τον έβρισα, τον διαιτητή, αλλά ποτέ δεν τον απείλησα. Κινδυνεύω να φύγω από τη δουλειά μου, λέει, για 3-5 χρόνια. Εγώ πεθαίνω για την ομάδα μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω το λόγο που καλούμε για απειλή. Του είπα, λέει, ξεφτυλιστήκατε, δεν τον απείλησα. Δεν του είπα, θα δεις τι θα πάθεις. Το θεωρώ ποταπό, άθλιο να πω κάτι τέτοιο. Εγώ έχω γεννηθεί στα Μανιάτικα. Άρα είναι. Άρα είναι. Ναι. Εντάξει. Okay. Αυτό λίγο αργότερα είχαμε και επιστολή του Ολυμπιακού σε Κέρδ και Κλάντεμπεργκ. Εντάξει, που ουσιαστικά λέει ότι και το φετινό πρωτάθλημα είναι στημένο, είναι αλλοιωμένο. Είναι αλλοιωμένο. Εντάξει, και μας έχετε απογοητεύσει γιατί θέλουμε άλλες. Να διακοπεί και αυτό όπως το περσινό, αλλά το πήραμε μετά πέρσι και πανηγυρίζαμε. Μπορεί και να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός αν το θεωρεί και αυτό αλλοιωμένο. Εντάξει, και να μας αφήσει ήσυχους. Πας και δούμε κάτι καλύτερο. Εντάξει, γιατί είναι η αλήθεια ότι έχει χάσει τα μπερεκέτια ο Ολυμπιακός με τους ξένους διαιτητές, με το VAR και με όλα αυτά. Οκ. Okay. Και εγώ σε αντίθεση με τον Χρήστανθο δεν θεωρώ ότι έχουμε μία από τα ίδια, Κώστα. Σε σχέση με αυτά που ζήσαμε 20 χρόνια με κόκαλη και μαρινάκι. Αποφάσεις τέρατα δεν βλέπουμε. Πέναν δέξει τη μεγάλη περιοχή ή να βγάζει ο παίκτης του Ολυμπιακού πάνω στη γραμμή σε τελικό κυπέλου και πέντε διαιτητές να μην έχουν πάρει χαμπάρι. Το Ολυμπιακό Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε σταματήσει να βλέπουμε τέτοια και να κρίνονται οι τίτλοι με διαιτητικές αποφάσεις. Οκ, η εξαίρεση ήταν το προκρισινό για μένα. Είναι από δύο χρόνια με τον Κομίνη. Ναι. Αλλά γενικότερα στα χρόνια της εξυγίανσης έχει πάρει και ΑΕΚ πρωτάθλημα, έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ, έχει πάρει και ο Ολυμπιακός. Προφανώς ο Ολυμπιακός θέλει να τα παίρνει κάθε χρόνο αυτός και αφού δεν έχει απάντηση Κώστα, καλά κάνει για μένα ο Ολυμπιακός και καταφέρεται όπως μπορεί και όπου μπορεί. Μια χαρά και εγώ το ίδιο θα ήθελα να κάνει η ομάδα μου αν δεν υπήρχε κάποια επίπτωση. Εντάξει. Απλά θυμίζω και το κλείνω εδώ, να πάμε λίγο στα αγωνιστικά για την ίδια απόφαση. Πάλι που ακυρώθηκε πέναλτι για τον ΠΑΟΚ στο Βόλο με γραμμή του offside και από τον ΠΑΟΚ και εμείς και ο κόσμος είπανε μεγάλη ατυχία, χιλιοστό και αλλά τι να κάνουμε, αυτό έβγαλε γραμμή. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να το δεχτεί ή το δέχεται και πουλάει τρέλα για να εξαργυρώσει αυτή την κλάψα με κάποιο άλλο σφύριγμα ή να φοβηθεί ο επόμενος διαιτητής να μην βρεθεί και αυτό στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Λοιπόν, περιμένουμε αποστολή του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε. Όχι. Αύριο είναι η αποστολή. Σάββατο. Αύριο φεύγει η ομάδα. Ουσιαστικά μόνο ο Κρέσπο είναι εκτός πλάνων του Αμπέλ Φερέιρα. Είναι και ο Αγκούστο κανονικά μέσα. Στο rotation. Δεν έχει άλλα προβλήματα ο ΠΑΟΚ πριν του Ισπανού. Έχει ενδιαφέρον και η αποστολή. Να δούμε πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ και το κυριότερο πώς θα μπορέσει να ξεκινήσει αυτό το διάστημα μετά τη διακοπή και, πριν, και μέχρι την επόμενη διακοπή να κάνει τις νίκες που πρέπει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκες για να γυρίσει λίγο το κλίμα που γύρω-γύρω από την ομάδα δεν είναι καλό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένο και έχει κάθε δικαίωμα ο κόσμος να εκφράζει προβληματισμούς, να εκφράζει αντιρρήσεις, να εκφράζει ενστάσεις σχετικά με το πώς κινήθηκε ο ΠΑΟΚ το φετινό καλοκαίρι και σε αγωνιστικό επίπεδο και γενικότερα στα γύρω-γύρω.
στο κακό κλίμα του αντιστρέφουν μόνο οι νίκες. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ αν μπορέσει και αν είναι καλός να πάρει την νίκη. Σε δίνει φαβορή η Ντερβέντεν, βλέπω εδώ πέρα, για στοιχηματικά. Δηλαδή βλέπω αποδόσεις 2,75 η νίκη του ΠΑΟΚ, 3,10 ο άσος της ΑΕΚ, 3,20 το Χ. Εικάζω ότι είναι και η απουσία της ΑΕΚ που παίζουν ένα ρόλο σε αυτό. Δηλαδή λείπει ο Μάνταλος, λείπει ο Σιμόες, λείπει ο Μπακάκης, λείπει... πώς το λένε? Ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη. Θεωρείς ότι είναι φαβόρι ο ΠΑΟΚ? Στεριό. Όχι. Γιατί δεν μου έχει δείξει ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα ότι στα ντέρμπι μπορεί να ανταποκριθεί. Όταν θα μου δείξει. Λέω είναι το πρώτο φέτος, έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι η αρχή μια νέα εποχή και μπορεί να είναι κάλλιστα μια συνέχεια τη περσινή χρονιά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ντέρμπι. Γι' αυτό πήγα να πω νωρίτερα ότι καλό θα είναι για τον ΠΑΟΚ να μην ξανανοίξει αυτή την κουβέντα αν ο Φερέιρα μπορεί στα ντέρμπι ή όχι δεν μπορεί. Καλό να είναι λοιπόν και για τον Φερέιρα και για τον ΠΑΟΚ και για του παίκτε και για όλο τον οργανισμό να έρθει μια νίκη την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά η ομάδα να προετοιμαστεί με καθαρό μυαλό και ανεβασμένη ψυχολογία και διάθεση για το παιχνίδι με την Ομόνια την Πέμπτη στην Τούμπα για την πρεμιέρα του Europa League. Α, έχετε και οι δύο και ευρωπαϊκό. Δεν μου λένε κάτι οι απουσίες της ΑΕΚ, σαφώς και είναι σημαντικές, αλλά εντάξει, δεν είναι ο ΠΑΟΚ στο σημείο που πρέπει να είναι για να πει κανείς ότι είχε ένα ποσοστό Α να κερδίσει, τώρα έχει ένα Α συν 10. Εντάξει, είναι σημαντικές. Το ΠΑΟΚ μπορεί κάλλιστα και να χάσει από την ΑΕΚ. Αν λείπει και ο Ινσουά, αν λείπει και ο Ινσουά τελικά, θα είναι πολλές οι απουσίες. Δηλαδή λείπει ο Μάνταλος, που είναι βασικός και δεν ξέρω αν είναι αντικατάστατος. Ο Γκαρσία που είναι μια επιλογή σημαντική, εντάξει, άστον αυτό να. Ο Σιμόες για μένα είναι η πιο σημαντική απουσία της ΑΕΚ. Είναι. Στον χώρο του κέντρου. Και ένα πλεονέκτημα που είχε εκεί η ΑΕΚ, κατά την άποψή μου, σε σχέση με το κέντρο του ΠΑΟΚ, σε σχέση με την ταχύτητα κτλ. Ισορροπεί τώρα αυτό. Απ' την άλλη θα μπει ο Σάκοφ, Κώστα, βασικός. Anytime. Με κεφαλιά, anytime Σάκοφ. Βέβαια. Έτσι. Πάντως εδώ βλέπω στην Ιντερβέτερ, μας στηρίζει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ότι φαβορεί όχι μόνο η Ιντερβέτερ και όλες οι στοιχηματικές, δίνουν τον ΠΑΟΚ, έστω με μικρή διαφορά. Εντάξει. Και το Χ είναι το τρίτο σημείο. Στοιχηματικά σε απόδοση που δίνεται, ενώ εμένα αυτό το μάτς μου κάθεται για χινάρι. Δεν ξέρω. Σε άλλη εταιρεία είναι φαβορή η ΑΕΚ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά το τέλος συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Τσάβι Ρόκα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον κύριο Τσάβι Ρόκα. Έως σήμερα τεχνικό διευθυντή της ομάδας, η διοίκηση της ΠΑΕ εύχεται στον απερχόμενο τεχνικό διευθυντή ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του. Τώρα, αν πω ότι ο Καρυπίδης, φίλε, μόλις τον πήρε ο Αλαφούζος στον Ρόκα, μου είχε πει σε ένα χρόνο θα τον διώξει. Μου το είχε πει, φίλε. Γιατί είπα καλά, πρόεδρε, εμείς αυτό. Γιατί ο Ρόκα ήρθε με πολλή διαφήμιση από την Κύπρο. Ο Ισπανός, ο τεχνοκράτης, είναι να πάρω τώρα τα αφιερώματα πριν τρεις μήνες. Πριν τρεις, όχι πέρσι. Το καλοκαίρι για το project του Παναθηναϊκού και πόσο το είχε για πρώτη φορά έτοιμος και μπράβο και ο Ρόκαρος και τα λοιπά. Πάει. Τριαλαφούζαρος πήγε. Χρακ! Τέλος. Το ίδιο συμβαίνει, Χρήστανθε, με όλες τις ομάδες. Ναι. Στην Ελλάδα το έχουμε πει. Έλληνας προσβεστής, Έλληνας ή ξένος τεχνικός ιδιωτής προπονητής, όλοι γράφουμε ύμνους. Αν μου φέρεις εσύ ένα δικό σου κείμενο ή δικό μου, εντάξει. Ότι παλτώ τον Σούγκρεν. Δεν είναι, όχι, δεν είναι. Δεν λέω για τον παίχτη, το λες πιο εύκολο, ρε Συστέριο, αλλά εγώ σου λέω, πρόσεχε λίγο, για το project, όχι μόλις ήρθε, μόλις ήρθε ναι, θα το γράψει. Για το project που το καλοκαίρι, ξέρεις, για να γράφουν το project, δεν το βγάζει το μυαλό τους. Και η ΠΑΕ το υποστήριζε το συγκεκριμένο πράγμα. Το καλοκαίρι νόμιζες ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, φίλε. Αυτά γράφανε και αυτά λέγανε. Εντάξει, όχι για μας. Εμείς ξέρουμε. Δεν τα πίστευε κανένας. Ή του Παναθηναϊκού το πιστέψανε. Όχι. Εγώ νομίζω ότι 9 στους 10 Παναθηναϊκούς ήταν πολύ καλά συνειδητοποιημένοι ότι η ομάδα τους θα παλέψει με τον Άρη για την τέταρτη θέση. Σύμφωνα με τη λογική. Η έπαρση που είχαν, Στέργιο, ήταν θα βγουν πάνε για Champions League και τον Άρη θα τον βλέπω τον Άρη, λέγανε. Ένας βγαίνει. Ο πρωταθλητής πλέον. Ο δεύτερος. Ναι, σωστό και αυτό που λες. Ότι δευτεροτρίτος και θα παλέψω για το πρωτάθλημα. Εγώ αυτό διάβαζα. Υπήρχε η αίσθηση ότι φέτος θα τερματίσουμε τέταρτη και θα βάλουμε τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια να χτυπήσουμε πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Από φέτος πρωτάθλημα δεν αντιληφθήκα κάτι τέτοιο. Για να... πάντα υπάρχουν και αισιόδοξοι. Για να... και αισιόδοξοι φίλοι του Άρη. Έτσι, για να το συνδέσουμε λίγο και με την Ιντερβέτεν, βλέπω και τις αποδόσεις στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχει Βόλος, ΠΑΣ Γιάννενα, 2-30 ο άσος, 3-15 το Χ, 3-10 το διπλό. Άρης Απόλλωνας, 1-60 ο άσος, 3-70 το Χ,
6 το διπλό. Μια χαρά. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-30, 5-25 και 11. Μάλιστα. Όφι Παναθηναϊκός, αυτό είναι ωραίο μάτς. Διπλό. Το, πάλι, πέντε φορές το έχεις πει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χ. Και εγώ χ το έπαιξα. Διπλάρα. Τριφυλάρα, σε αγαπώ. Ξέρω χ, δεν κερδίζει Παναθηναϊκός. 3-10. Είναι βελτιωμένος, αλλά δεν θα κερδίσει. 3-10 είναι το χ. 3-35 το άσος του Όφι. 2-25 το διπλό του Παναθηναϊκού. Δεν το παίζω. Η Λάρισα Αστέρας Τρίπολης, 2.55 ο άσος, 2.70 το χ, πολύ χαμηλά για χ. Θα κερδίσει η Λάρισα, Κώστα. Ναι. 3.15 ο Αστέρας Τρίπολης, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, τα είπαμε. Θέλει να κερδίσει η Λάρισα και να πάει πιο άνετη με τον Άρη, γιατί μετά δεν παίζει τη Λάρισα. Λάρισα Άρης παίζει μετά. Επιθυμεί, εκφράζει ο Χρήστατος. Εντάξει, πολλές φορές εγώ ομολογώ ότι επηρεάζομαι στο στοίχημα από την επιθυμία μου. Είναι πραγματικότητα. Πάντα παίζουμε τον Ερακλή και πάντα χάνει. Ναι. Και με την επιθυμία μου είναι διπλό του Αστέρα. Αν και δεν του χωνεύω καθόλου στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι το Μάς θα έχει πολύ χι μέσα. Εντάξει. Και ναι. Μπορεί να είναι και 0 σε ένα γκολ. Λαμία Πανετολικός. Ματσάρα. 2.55 ο άσος του Μπάμπη του Τενέ. 3.15 το χ. 3.45 το διπλό του Μάκη Χάβου. Άσος. Πάρε φιλίτσα να μας πει για αυτό. Και ήδη δίνουν ένα παιχνίδι που ακολουθεί μετά την Τετάρτη. Ναι, ναι. Απόλλωνος Σμύρνης Πας Γιάννενα. Άλλη ματσάρα και εσύ. Εδώ κι αν είναι ο άσος 2.65 το χ. Το χ 2.65. 2.5 ο άσος. 3.30 το διπλό των Ιωαννίνων. Δεν θα περάσω τη σέντρα.gr. Ποιοι? Και οι δύο ομάδες. Το είδες που σου πω ότι οι νέοι κάνανε, βάλαν υπότιτλους στο βίντεο του Άρτα. Και είχαν στον συνάδελφο. Όχι. Ωραίο, ωραίο. Βάλαν υπότιτλους στο βίντεο. Πραγματικά σου δίνει άλλη διάσταση αν τα βλέπεις και γραμμένα και καταλαβαίνεις γιατί πεθαίνεις. Α, το τι λέει. Εντάξει. Και στον συνάδελφο από το Βόλο στη βίντεο είχαν μπροστά. Κώστα, τι γίνεται, Κώστα. Άνω κάτω τελεία. Τον είπε ο Άμερ. Εν τω μεταξύ, χθες που λέγαμε για τη μετάφραση του Ρέμπε και τα λοιπά, μου στείλε ένα. Εκεί στην ΠΑΕΠΑΟΚ δεν νιώθω καθόλου τη φιλίτσα έπρεπε να πάρουν για μετάφραση. Φιλιτσάρα. Όταν μπορεί να γνωρίζει αγγλικά η φιλίτσα. Αλλά να κόμπλαρε. Να κόμπλαρε λόγω του Άμερ. Σωστό. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί όντω. Εντάξει, φίλε, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Βέβαια. Διάσημο ποδοσφαιριστή του Βόλου. Έτσι. Στον Άρη να πούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Λογικά σε λίγο θα βγει και η αποστολή που θα ταξιδέψει στα Γιάννενα για το αυριανό μάτς. Ναι. Το μήνυμα που πήρες. Το μήνυμα που πήρα είναι φοβερό. Εναντίον μου. Ράφτης. Καλώς το Ράφτη. Μετά μου λες εσύ, Στέργιο. Oh. Αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκαση υπόθεσης βολής του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας. Γιατί το λες. Γιατί το λες. Για τον Καραπαπά μας είπες. Γιατί αυτό και δεν μας είπες. Τέταρτη αναβολή. Πες μας την είδηση. Τέταρτη αναβολή. Τέταρτη αναβολή. Δηλαδή. Αναβλήθηκε. Πες, συνέχισε. Αυτό. Αναβλήθηκε εκ νέου. Τι θα πάμε να παραγραφεί, τι θα πάμε να κάνουμε δηλαδή. Με ποια αιτιολογία. Το κατηγορητήριο της καταλογής παραβάσης. Το δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για τις 14 Μαΐου 2020, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε για λογαριασμό δικηγόρου, ο οποίος εκπροσωπεί κατηγορούμενο της προσωπικής φρουράς του Ιβάνη, που επικαλέστηκε λόγους υγείας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αίτημα αναβολής, ο συγκεκριμένος συνήγορος είναι εμπείρετος και πρόκειται να υποβληθεί σε τεστ για κορονοϊό. Πες ότι έχεις πυρετό και θα πας κορονοϊό. Την ίδια ώρα από τη δικαστική έδωσα αποσίαζαν βασική μάρτυρα της υπόθεσης, όπως αστυνομικοί που σύμφωνα με τους παράγοντες δίκης βρίσκονται σε εκπαίδευση και δεν κατέστη εφικτό να δώσει το παρόν. Αποσίαζαν κι άλλοι όμως, Κρυσάνδη, και ο Κομίνης αποσίαζε και ο Δημητριάδης αποσίαζε, όλοι οι βασικοί μάρτυρες αποσίαζαν. Όταν αυτό όμως αποσιάζουν στις δίκες σου άλλους, με λες ότι εγώ λέω και τον Ολυμπιακό, Στέργιο. Όταν κάνουν τα ίδια τεχνάσματα νομικά που τα κάνουν όλοι. Τα κάνει, δεν τα ανακάλυψε ξαφνικά ο Ιβάνη, ο συνήγορος του ο εμπείρετος συνήγορος. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ελάς ολέ. Αλλά δεν υπήρξε από το πρωί λέξη για το συγκεκριμένο δηλαδή, ζήτημα. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ένα δικαστήριο πάει ο δικηγόρος και λέει έχω πυρετό. Δηλαδή, απίστευτο. Ναι, άμα πάει δηλαδή ο δικός μου δικηγόρος. Ναι. Πάω εγώ. Και επίσης έχω πυρετό. Έχει πυρετό ο δικηγόρος μου και τα λοιπά. Άντε ρε, θα μου πει από εδώ. Ερήμην 10 χρόνια. Άντε ρε. Ναι. Θα μου πει. Εγώ είχα ένα φίλο, ένα κοινό γνωστό, ο οποίος είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Εντάξει. Ελάς ολέ, παιδιά.
Πραγματικά. Λοιπόν, ελά, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η τέταρτη, είναι αυτή η αναβολή. Έχω χάσει και την μπάλα. Αφού το είπε πριν, η τέταρτη. Το είπε πριν. Για να δούμε τι ακριβώς. Για το συγκεκριμένο όμω. Α, να βγει ο φίλο μου καθηγητή που είναι στο Ζαγόρα. Χθε το λέγαμε. Ο κύριο καθηγητή. Που έλεγε ότι να πάνε να βγάλουν φωτογραφία το Μαρινάκι κτλ. Α, ναι. Ωραίο που θέμα. Που είχε κορονοϊό και καλό ο κύριο καθηγητή. Είχε. Κορονοϊό δεν είχε. Το ξεπέρασε, ρε φίλο. Βέβαια. Λοιπόν, ας το ξεπερνάνε, εμείς δεν, εμείς δεν ξέρουμε τα κάτω. Πάμε σε διαφημίσεις, να πάμε, να πάμε σε break, να πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να σας πω περισσότερα για τον Άρη, γιατί μόλις πήγα να πω για Άρη, ορίστε, με διέκρουσαν Στέργιο, πάλι με θέμα πάω. Ναι, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Injection Service είναι μαζί μας. Για ρύθμιση και έλεγχο και σέρβις του βενζινοκινητήρα σου. Ωραίο. Θα κατεβάσει την εφαρμογή για να έχεις πλέον το ηλεκτρονικό βιβλίο σερβις. Να μην ψάχνεις τι έβαλα εκεί, όχι το σασμάν, όχι το ένα, όχι το άλλο. Θα είναι όλα κανονικά στην εφαρμογή στο κινητάκι σου. Απόλλωνος 18, Συνεργιάρα Injection Service. Ξέχασα κάτι σημαντικό, το οποίο αποκαθιστά ιστορικά μία προπαγάνδα ετών και μία παραφιλολογία και δικαστήρια και διάφορα άλλα θέματα και ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους οπαδούς. Μάλιστα. Και είναι μία τοποθέτηση που υπήρξε προχθές στους μπεταράδες, στους φίλους μας από τον ηγέτη της Original, τον κύριο Χατζηχρήστο, ναι. Για το θέμα του Ξηροκώστα. Έχουν γίνει και δικαστήρια επί δικαστηρίων και έχουν γίνει και διάφορα άλλα σκηνικά και πάντα είναι στο επίκεντρο το συγκεκριμένο ζήτημα και άνθρωποι οι οποίοι είναι 15 χρονών μιλάνε για αυτό το θέμα για ένα μάτι του 1995, λες και ήταν εκεί. Ναι. Παρεπτόντως εγώ ήμουν εκεί στο παιχνίδι αυτό, όχι ότι θυμάμαι επακριβώς το τι είχε γίνει, γιατί ήμουν στο απέναντι πετάλο Κώστα. Εγώ όχι. Τότε που ακόμα στα γήπεδα ερχόντουσαν οπαδοί και των δύο ομάδων και η θύρα 1 του Βικελίδης ήταν η θύρα των φιλοξενούμενων και είχε καταφέρει η αστυνομία Συγωνία. Περίπου 2.000 φίλους της ΑΕΚ να τους βάλουν σε μια αγωνία πραγματικά, όντως. Στην οικογενειακή κερκίδα. Και χωρίς καρεκλάκια, με γήπεδα μέσα στο σίδερο και τα λοιπά, με καμία απολύτως ασφάλεια, με τσιμέντα και τέτοια πράγματα. Και υπήρξε το περιστατικό όταν υπήρξαν επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και την αστυνομία και ήταν το γνωστό περιστατικό με τον Ξηροκώστα, ο οποίος έπεσε, χτύπησε και έμεινε ανάπηρος. Υπήρξε λοιπόν επί σειρά ετών και υπάρχει ακόμα και σήμερα και πέρσι με το επεισόδιο που έγινε, που ήταν ο Ξηροκώστας, ο σημαίακι του Κόρνερ κτλ. Ξαναβγήκε στην επιφάνεια τότε, εσείς οι Αριανοί που κάνατε αυτό το πράγμα κτλ. Ο άλλος που δεν έχει ιδέα το τι έγινε τότε, το 95, και λέει ότι οι Αριανοί το κάνανε το μίσος, και ναι, τον αφήσανε ανάπηρο κτλ. Δεν έχει καμία σχέση ο κόσμος του Άρη. Παρ' όλα αυτά λέγονταν, γράφονταν και το υποστηρίζουν και άνθρωποι άσχετοι. Χθες λοιπόν, προχθές πότε έγινε η συνέντευξη αυτή, ο ιστορικός ηγέτης. Του Άρη και της ΑΕΚ ρωτάνε να μας πεις τι είχε γίνει τότε με το ατύχημα του Ξηροκώστα. Φταίει μόνο η αστυνομία. Μόνο η αστυνομία. Παραχωρήσει 2.000 κόσμο σε 500 καθίσματα. Φταίει μόνο η αστυνομία. Λέει ο διοικητικός ηγέτης της Original, ο οποίος ήταν και στα πράγματα και τότε και για πάρα πολλά και χρόνια. Και πρόεδρος της ΑΕΚ μετά. Και στιγμή. Ο μετέπειτα πρόεδρος της αεραστεχνικής ΑΕΚ. Δεν έγινε ντου με Αριανούς και αυτά. Όχι, ήταν, κοίταξε, τότε, αν θυμάσαι. Να τους πάνε πιο εκεί, μάλλον, νομίζω. Ο συγκεκριμένος ήταν ανεβασμένος. Ναι, εντάξει, πάνω και έπεσε, και... ναι, εντάξει. Okay. Θέλω να πω, έκανε αστυνομία ντου σε εξήδη. Τότε, να πάει πιο τότε τα γνωστά που είδα, πετούσε ο ένα, πετούσε ο άλλο. Πετούσε ο ένα, πετούσε, γιατί του είχαν δίπλα. Λοιπόν, έκανε το γνωστό ντου που κάνει η αστυνομία να φύγουν προ τα πίσω αυτοί που πήγαν στα κάγκελα κτλ. Για να του πάνε πιο εκεί. Ζαλίστηκε κτλ. Τι έγινε και έπεσε. Δεν υπήρχε. Δεν παίξαν ξύλο, δηλαδή Αριανή, το χτύπησε ένα και. Όχι. Ναι, επειδή ακόμα και τέτοια έχω διαβάσει. Με τίποτα αυτό δεν έγινε. Η Αριανή ήταν από την άλλη πλευρά από το σίδερο. Ο ίδιος όμως τραβάει μεγάλο ζόρι. Εντάξει. Ο ίδιος, θα μου πεις τώρα. Είχε κάνει και αγωγές και κατά τις ΠΑΕΑΡΕΣ. Ναι, αυτό ο ίδιος. Και κατά τις ΕΠΑΕ τότε κτλ. Και ήταν πολύ μεγάλη
πολύ μεγάλη υπόθεση δικαστικά κτλ. Εγώ σου λέω όμως το τι λέει, όχι εγώ τι λέω, όχι ο Άρης τι λέει, όχι ο, ναι, ο Σούπερ 3. Το λέει ο Χατζηχρήστος. Το λέει ο Χατζηχρήστος, γι' αυτό έχει και την ιδιαίτερη σημασία. Είναι σημαντικό βέβαια. Και μπράβο και στο φίλο που μου το έστειλε χθες και μου το, το ανέδειξε. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά. Μαριλής, πάρε τον Μπάρι. Τον Μπάρι, ρε παιδιά. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά του Άρη είπαμε ότι περιμένουμε την αποστολή. Να βγει σήμερα για το ποιοι θα ταξιδεύουν. Έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί ο Άρης πλέον έχει γεμίσει αρκετά το ρόστερ του. Εικάζω ότι ο Ματέο θα είναι στο αρχικό σχήμα. Είναι έτοιμος από κάθε περίπτωση και τα εργομετρικά του και αυτά είναι σε άριστη κατάσταση. Άλλωστε εντάξει. Πεχτάρα. Μπορεί να μην είχε παιχνίδια με τον. Με τον Εθνικό Αστέρα πήγα να πω. Με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά προετοιμασία έκανε, γενικά είναι και στεγνός και η σωματοδομή του είναι τέτοια που τον βοηθάει. Νομίζω θα ξεκινήσει ο Ματέο. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει και ο Σίλβα. Δεν το βλέπω για τον Σίλβα να ξεκινάει. Θεωρώ όμως ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Άρης πολλαπλασιάζει τις επιλογές του μεσοεπιθετικά. Δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό που γινόταν και πέρσι που έπρεπε να παίζουν 36 παιχνίδια 90 λεπτά ο Μπρούνο Γκάμα και ο Φετβατζίδης. Και υπάρχει επιλογή και του Μαντσίνη και του Μπερτόγλιο και του Σίλβα και του Γκάμα και του Ματέο. Έχει πολλές επιλογές και ο Σίλβα δίνει και μία επιπλέον επιλογή στην κορυφή της επίθεσης. Όχι σε τέτοια μάτς, ο Άρης θα πιέσει κτλ. Αλλά σε μάτς εκτός έδρας μπορεί να το παίξει με επιτυχία ο Σίλβα. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο Γιώχαν έτοιμος για το παιχνίδι. Ο Μπεναλουάνε. 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 Αυτός. Όλοι τον λένε με έψιλον. Για ρώτα, είναι με έψιλον. Αν είναι Γάλλος δεν υπάρχει έψιλον. Είναι Γαλλοτινήσιος Κώστα. Τότε τι Μπεναλουάνε. Εκτός αν το λέει αφρικανικά. Μπορεί. Ρωτήστε τον. Θα το ρωτήσουμε. Όπως τον Ίγκραμ. 50 χρόνια μετά. Θα το ρωτήσουμε. Και θεωρώ επίσης, έτσι για να το κλείσω, ότι στα χαφ θα δούμε Ματίγια με Τζέκο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι ο Κάτσε στην αποστολή, ο οποίος και αυτός είναι σε καλή κατάσταση με τα εργομετρικά του. Και βέβαια, ποιο θα είναι τελικά το δίδυμο στα στόπερ. Λογικά θα είναι Δελιζής εις Ρόους. Λογικά. Δεξιά ο Σάκητς, αριστερά ο Γκάνεα. Και αυτοί θα είναι οι παίκτες που θα παίξουν αύριο. Πάμε στον γκουρού. Βέβαια. Τον προβλέψεων. Τα μηνύματα να διαβάσουμε μετά. Ναι, τα μηνύματα μετά. Σε τεράστια φόρμα. Πάρε, τι έγινε. Και τι γίνεται, παιδιά. Καλησπέρα εδώ από την Αθήνα. Γεια σου, Πάρη. Πώς είστε, πώς πάει η Τρόικα. Η Τρόικα πετάει Πάρη. Πετάει. Και πετάει ακόμα περισσότερο με τα ζέπελη του Στέργιου. Είναι δυνατόν, κάψα καλά. Χθες έλεγε εσύ, χρήσατε μήνυμα. Σήμερα λέει ο Στέργιος μηνύματα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Χαμός γίνεται, χαμός. Όχι, τα μηνύματα πάντα τα σημερινά απευθύνονται στο Χρήστατο. Ωραία. Χαίρομαι που γίνομαι αιτία για να έρθουν έσοδα στο σταθμό. Κι άλλα έσοδα. Πρέπει και εσύ να το κάνετε, Στέργιο. Ναι, κι άλλα έχεις δίκιο, Πάρη. Πάμε. Καρχήν ένα έσοδο είμαι εγώ. Βασικό. Σωστό. Ναι, αλλά είσαι και ένα μεγάλο έξοδο. Βέβαια, όταν δίνω 5 στα 6 μόνο έσοδο μπορεί να είναι. Σωστό, σωστό. Πες μας τώρα για την έξοδο του Τσάβι Ρόκα. Πάει το project. Πάει το project. Εντάξει, και με καθυστέρηση κιόλας, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γίνεται κριτική όταν κάτι τελειώνει. Φαινόταν ότι αυτό το project δεν τραβούσε από τα φιλικά. Ακόμα και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τους ρωτούσε κανείς μετά το φιλικό στην Καλυθέα, γιατί το έχουμε ξαναπεί άλλες δύο φορές τουλάχιστον και θα το λέμε, φαινόταν ότι δεν πήγαινε. Ακόμα και σε ένα φιλικό το οποίο ο Παναθηναϊκός έχασε, νομίζω, από τη Λαμία, που πρέπει να ήταν ίσως και η μοναδική νίκη του Πετράκη, του προπονητή που κατέληξε στο Λουξεμβούργο, έτσι φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν τραβούσε. Και δεν θα τραβούσε όσο θα έμενε ο Πογιάτος. Και ορθώς έγινε αυτή η αλλαγή και χρήσανται ο Νίκος ο Καρίδας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και ο γυμναστής του Μπόλωνη. Καθόλου τυχαίο αυτό. Φίλος μου. Ο Νίκος ο Καρίδας που είναι αδερφός του μάνατζερ του Μπόλωνη. Ακριβώς. Δεν παίζει ρόλο. Αν είναι καλός η δουλειά του. Παίζει ρόλο. Και πώς δεν παίζει ρόλο. Εντάξει, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος, επειδή τον ξέρω και προσωπικά. Είναι καλός, ναι, είναι καλός. Όχι, είναι καλός. Είναι καλός. Είναι από τους κορυφαίους γυμναστές στην Ελλάδα. Σωστό. Με τεράστια καριέρα.
στον Άρη, και στον τον Άρη. Ολυμπιακό. Εγώ από τον Άρη τον ξέρω. Δηλαδή έχει δουλέψει σε επίπεδο Champions League, σωστά. Εγώ τον ξέρω από τη δουλειά του στον Άρη. Και όταν ήταν στον Άρη, φίλε, ήταν εξαιρετική η δουλειά που έκανε και έτσι τον κρίνω κιόλα. Τώρα στου υπόλοιπου δεν ξέρω. Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Θα κοιτάξω να υπάρξει καφέ στην επόμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Με, βέβαια, μεταξύ με Νίκο. 2 παρατέταρτο και 2 για να βγει. Ναι. Μάλλον. Α, για να βγει, πάρι, λέει. Πάρι. Για να βγει, θα εσύ είμαστε μαζί. Το θα είναι μαζί του για να βγει. Εγώ νόμιζα θα κανονίσει καφέ να πιούμε κάτω όταν κατέβω. Στον Μπελούγκα. Στον Μπελούγκα. Στον Μπελούγκα πάμε βράδυ. Με τον Ατρόμητο. Όχι, Χρήσαντε. Στον Μπελούγκα. Λόγω κορονοϊού δεν πάω στον Μπελούγκα το βράδυ. Δεν πάω στον Μπελούγκα. Με την εικόνα που έχω δει. Χαμός. Έτσι και το χαμό που γίνεται. Δεν μπορώ να πάω. Προσέχω για να μέχω. Να πούμε τη Στέλλα τότε να έρθει εκεί που θα είμαστε εμείς. Τη Στέλλα, τη Στέλλα. Ποια από τον Μπελούγκα. Αντικοιμισμένη. Κοιμισμένη. Τι λέει, και την κοράκλα του μαζί. Προχώρα. Πάμε. Ρόκα, τέλος. Ή μία είδηση. Έχει χάρη που είναι 500 χιλιόμετρα από το σχήμα. Θα είχα ήδη μπει στο στούντιο. 504. Μπορεί να βγει μέσα από το. Έχω ξυπνήσει και μελετώ από το πρωί, είναι δυνατόν. Μπράβο, θα πάρει. Μπράβο. Μπορεί να πεταχτεί μέσα από το ακουστικό. Λοιπόν, ναι. Πάμε. Εύκολα, Κώστα. Θα το πιάσω. Για να συνεχίσουμε. Για να συνεχίσουμε. Επίσης να παρατηρήσουμε το εξής, ναι. Εκτός και αν το είπατε στην εκπομπή, πως έχω να αποφεύγω το δεν ξέρω αν το είπατε, ναι. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι λέμε, ναι. Έτσι, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, μάλιστα. Μιας και δεν ξεκινάει ούτε τώρα το πρωτάθλημα του μπάσκετ, ναι. Έτσι, όπου στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα τα πρωταθλήματα εκτός της δεύτερης εθνικής, ναι. Έτσι, και στο μπάσκετ γίνονται όλα τα πρωταθλήματα εκτός της πρώτης κατηγορίας. Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη πτυχή αυτή που γίνεται, δηλαδή. Κώστα, τώρα που θα κολλήσουν και τα αυτοκόλλητα στα γήπεδα του χορηγού, του στοιχηματικού. Έτσι. Μήπως γι' αυτό πάει για μια εβδομάδα κάτι τέτοιο. Έτσι, τα αυτοκόλλητα. Μας βάλαμε, φτιάξαμε τα καινούργια πλερουά, δώσαμε το κατουσταρικάκι και δυνατόν. Τώρα καινούργια. Είναι δυνατόν. Είναι, ναι, είναι. Τέλος, θα γίνει ξανακλήρωση. Όχι. Διαδικτυακή. Όχι. Όχι. Θα παίξει και ο Ιωνικός. Νομίζω ότι θα παίξει ο Ιωνικός. Νομίζω, ναι. Κοίταξε. Τελικά, Καταρχήν το ότι παίζει ο Τρικούπης. Αποκλείει το ενδεχόμενο κλήρωσης γιατί θα γίνεται ρεπό. Ναι. Έχουμε 11 ομάδες πλέον. Να πούμε και κάτι άλλο. Όταν ορίστηκε το παιχνίδι του Χαρίλαου Τρικούπη με τον Άρη στο Αγρίνιο, έτσι, ναι. Δεν υπήρχε γνώση ότι υπήρχε την ίδια μέρα στο ίδιο γήπεδο και νομίζω και την ίδια ώρα το παιχνίδι του Αγρινίου. Το οποίο αναγκαστικά άλλαξε μέρα. Αν είναι δυνατόν. Της ομάδας μπάσκετ του Αγρινίου λες. Απίστευτο, κι όμως ελληνικό. Α, που παίζει Α2. Αυτό, αναβολή. Σωστό κι αυτό. Απίστευτο. Είναι δυνατόν. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί πλέον να γίνει την ίδια μέρα παιχνίδι στο ίδιο γήπεδο όπως γινόταν παλιά ακόμα και ευρωπαϊκό για το κόρατ του ΠΑΟ και του Άρη στο Αλεξάνδριο, γιατί μάλλον πρέπει να γίνει καθαριότητα στα αποδυτήρια λόγω κορονοϊού. Και οπότε άλλαξε μέρα το παιχνιδάκι αυτό. Το οποίο μπορεί και να χρειαστεί να ξαναπάει μια μέρα πίσω τώρα που δεν θα πάει και πέρα να παίξει ο Χαρίλαος Τρικούπης με τον Άρη. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος των πάντων. Φυσικά, επίσης, στο, στο θρυλικό πάρει κλειστό γυμναστήριο του Αγρινίου, Μιχάλης Κούσης. Τι Μιχάλης. Κούσης. Μιχάλης Κούσης, όντως. Εννοείται. Τέλος πάντων, επειδή σας άρεσε εκείνο το πιπεράτο τότε με ναι, την άφηση που πέφτει με την κοπέλα ναι. Κώστα, θα πεθώ κύριο σε σένα και Χρήσανθε. Τώρα μπορεί να είναι θεατής ο Στέριος αυτό που θα πω. Ναι. Καθόλου τυχαία η φωτογραφία του Σταύρου Ελληνιάδη από ό,τι πληροφορήθηκα ανάμεσα σε 4 παίκτες του Άρη από εμφάνιση και παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τη φανέλα ήτανε, ο Σταύρος Ελληνιάδη. Ήτανε... Τι για πες Κώστα, τι ήτανε, σε ακούω. Ήτανε κάποιοι παίκτες που δεν ήταν όμως πολύ όλοι ας πούμε, γνωστοί. Ήταν ο Έντγκαρ Τζόουνς, ο Μισούνοφ, ο Πετσάρσκι, ο Πετσάρσκι, μπράβο. Ο Μισούνοφ και ο Βουρτζούμης. Και ο Βουρτζούμης. Ναι, ο Βασίλης. Δεν έχει ο να Βαγγέλης. Κάνει όμως με τους παίκτες που ήταν. Έχει καθόλου τυχαία. Δεν είναι ότι η φωτογραφία που επέλεξε να βάλει ο Σταύρος Ελληνιάδης σε αυτή τη χρονική ψεβασμού. Στιγμή ναι. Ήταν από παιχνίδι με τον Άρη. Για το λόγο ότι υπάρχει έντονη φημολογία επαφής του Άρη με τον Σταύρο Ελληνιάδη στο να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας, λένε οι πληροφορίες. Και ενδεχομένως ήθελε να βάλει τη φωτογραφία για να δει τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Α, γι' αυτό λέει ο σεβασμός κερδίζεται και αυτά. Είδες Κώστα. Μπράβο ρε, πάρει σε γατόνι ρε φίλε. Έρχεται ο Ελληνιάδης δηλαδή. Πολύ καλή κίνηση. Βρισκόταν τις τελευταίες μέρες όπως έχει ο Ηρακλής τον Καρβέλα.
Έτσι. 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 Από ό,τι έμαθα, βρισκόταν σε αναζήτηση σπιτιού για το Σταύρο Ελληνιάδη, ενώ όλα τα άλλα είχαν διευθετηθεί. Η είδηση της ημέρας. Από τον Μπάρι Τσελεπίδη. Χάρηκα πολύ για την συνέντευξη. Ελληνιάδης για μπάσκετάρι, δηλαδή. Δώστο, δώστο. Έτσι, έτσι έμαθα. Έτσι πληροφορήθηκα. Είναι μια πληροφορία, ναι, είναι μια πληροφορία. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Που τάρα, δύσκολα τάρα. Διαψεύδεται. Το σημείο της ημέρας θα μας το πεις. Ναι, γιατί έχουμε... ταλαντεύομαι, παιδιά, το πρωί μεταξύ τριών σημείων. Δώσε και τα τρία, έτσι. Να διαλέξουμε. Το ένα είναι το μπλουζάκι που φοράω. Αφού μας πλήρωσε προχτές, θα μας πληρώσει και σήμερα. Άρα φοράς Ζαλγίρι. Με νίκη της τη φορά αυτή, ναι. Η Αρμάνη. Ότι θα κερδίσει τη Ρεάλ. Όχι, ρε Πάρη. Δύσκολο, ρε Πάρη. Ναι, ρε Σκώστα, και όταν δώσαμε τον Ολυμπιακό με την Αρμάνη, δύσκολο λέγανε το 2-0-6, 11 πόντους. Σωστά και αυτό. Σωστό και αυτό, έτσι. Όταν δώσαμε τη Zenit με το handicap, δύσκολο λέγανε. Νίκη Zenit με 4. Συνεχίζω. Σωστό, σωστό, σωστό. Το παιχνίδι στο οποίο έχω καταλήξει. Λίγο. Θα αναβιώσει, λέει, το σύνθημα που λέγανε τα παόκια. Είναι παρθένα του Ελληνιάδη χτένα. Ναι, αλλά αυτά ήταν ωραία τότε, εκείνες οι εποχές. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία χρόνια. Αυτές που είπα, παίξτε και μείον 2,5 και μείον 3,5 στην Εστουντιάντε, στους 28 πήγε σε κάποιο σημείο. Ωραία. Τώρα τι δώσαμε τώρα. Ωραία. Το έγραψες και στο chat. Το σημείο το οποίο έχω ξεχωρίσει. 28 έληξε κιόλα πάλι. Ορίστε. 28 έληξε κιόλα το Εστουντιάντε. Ναι, κάπου εκεί έληξε. Από ένα σημείο και μετά. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε, θα ασχολούμαστε και μάλλον παιχνίδι το βράδυ. Επίσης, καταλήγω λοιπόν στο μείον 6,5 της Φενέρ. Μάλιστα. Στο παιχνίδι το οποίο έχει σήμερα για την Ευρωλίγκα, ναι. Η Φενέρ, η οποία προέρχεται από ήττα στις λεπτομέρειες από τη ΣΕΚΑ και έχω την αίσθηση πως αντιδράσει κόντρα στην Άλμπα. Έτσι, το μείον 6,5 έχω την αίσθηση πως είναι δώρο τη στιγμή αυτή η Άλμπα, η οποία έρχεται από ταξίδι από το Τελαβίβ. Μισό λεπτό, τι παίζει τώρα για πάλι και ξαναπέστο. Φενέρ Άλμπα ή Άλμπα Φενέρ. Παίζει, διορθώνω, με συγχωρείς. Φενέρ Μπάγερ Μονάχου στο μείον 6,5. Και η Μπάγερ όμως πάρει και κέρδισε τέτοιο. Η Μπάγερ η οποία κέρδισε μες στην Εφές. Εκτός έδρας. Δεν ξέρω αν κερδίσει. Τρικέρι. Μέσα στο Τελαβίβ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κέρδισε τη Μακάμπη. Κέρδισε τη Μακάμπη. Γι' αυτό, θα το βγάλει ο Πάρης. Ο Πάρης θα δικαιωθεί γιατί η Φενέρ και στην Τουρκία έπαιξε ένα ντέρμπι και το κέρδισε. Με την Εφές. Και επίσης η Εφές κέρδισε. Αν το πάρουμε με την ίδια λογικότητα μου, εκτός έδρας και πήγε στο Κάουνας, ενώ περιερχόταν από περίπατο 21 πόντων στο Βερολίνο επί της Άλμπα και έχασε πανηγυρικά γιατί στο γήπεδο υπήρχαν σε αυτό το παιχνίδι άλλη μια ανισότητα της Ευρωλίγκα. 5 και πλέον χιλιάδες φίλοι της Αλγύρης. Δείχνει να κάνει φέτος μια πορεία, θα μου το θυμηθείτε στο τέλος, ανάλογη με αυτή που έκανε η ΕΦΕΣ πέρσι. Σωστό. Στις Άλγκυρες έχω την αίσθηση πως θα φτάσει μέχρι και την τετράδα. Ή τέλος πάντων θα είναι σίγουρα στους 8. Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Συμφωνώ. Γιατί στο τέλος της χρονιάς όλοι θα μιλάνε για αυτό τον προπονητή της Άλγκυρης. Όπως μιλούσαν τα προηγούμενα τον χρόνια. Τον Αμερικανο-Αυστριακό. Ακριβώς, τον οποίο ανακάλυψε ο Μαρτσιγιώνης με το Σαβόνις. Ναι. Και μετά... Δεν πολύ στεναχωρέθηκαν που έφυγε ο Γιασκεβίτς και πήγε στην Μπαρσελόνα, που ίδρωσε χτες να κερδίσει τον Μισοπάθνικο. Έτσι. Που για ένα rebound. Ακριβώς. Παπαγιάννη καλά και μπράβο στον Κασελάκη. Και μπράβο στον Κασελάκη που έβαλε και τις τρεις βολές στο τέλος. Σωστό. Έτσι. Για να τα λέμε αυτά. Να λέμε στους Έλληνες παίκτες που πρέπει να παίζουν. Εντάξει. Άμα είναι οι ξένοι καλύτεροι, να παίξουν οι ξένοι. Αμάν πια και και αφού θέλετε και τρίτο σημείο για να διαλέξει ο κόσμος, ναι. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά επιλογή το σύν 16,5 της Χίμκι μέσα στη Βιτόρια από την Μπασκόνια. Η Χίμκι παρέμεινε στην Ισπανία. Έχει μάθει να παίζει με τις απουσίες, κυρίως τους ΒΕΤ. Δεν διασύρθηκε από την Ρεάλ και νομίζω ότι θα σταθεί στο ύψος και απέναντι στην Μπασκόνια παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Βιτόρια δεν έχει παίξει προδιημέρου. Ωστόσο, στέκομαι στο μείον 6,5 της Φενέρ κόντρα. Στην Μπάγκεν στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, ο Κοκόσκοφ νομίζω ότι θα αντιδράσει με το σύνολό του όπως συνηθίζει να κάνουν τέτοιου είδους μεγάλες ομάδες. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βράδυ, έτσι. Να είσαι μπορώ καλά, να καλωδιωθώ και το βράδυ, Κώστα Μαθέτη. Είσαι, θα είσαι. Έχω χρόνο και σήμερα για σένα. Έγινε πάρη. Λοιπόν. Γεια σου πάρη. Γεια σου πάρη. Γεια σου πάρη. Γεια σα. Μηνύματα στα γρήγορα. Για να μην νομίζετε ότι τα έχουμε και δεν τα διαβάζουμε.
Τα διαβάζω όλα. Προχθές ο Τσαλτίδης μας έλεγε. Ο κύριος Τσαλτίδης. Ο Χρύσανθος. Ή ο Χρύσανθος. Και τι είναι το ΚΑΣ, η απάντηση σήμερα είναι και ποιος είναι ο Χατζηχρίστος. Κάποιος άλλος λέει το πρόβλημα με την ορίζινα λύνη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι είπε. Τι. Ότι όπως χθες έλεγε ποιο είναι το ΚΑΣ, λέει ο φίλος ποιος είναι ο Χατζηχρίστος. Ο πρόεδρος της Original. Και άλλο το ανώτο δικαστήριο. Και άλλο το ΚΑΣ. Δηλαδή όταν εσύ λες. Φίλε, είναι αυτός ο οποίος εκείνη τη στιγμή ήταν αυτός που ήταν ο αρχηγός. Αυτόν που ήταν στο γήπεδο. Θέλει να καταδείξει ο φίλος ότι αν θέλεις ένα θέμα να το. Ναι, να μην το κάνεις, μπορεί να πεις οτιδήποτε. Ποιο είναι το ΚΑΣ, ποιο είναι ο Χατζηχρίστος, ποιο είναι ο Τσαλτίδης. Να το αδυνατήσεις εννοώ. Να το αδυνατήσεις. Επικοινωνία. Αυτό λοιπόν, προσπαθώ να αναδείξω καθημερινά. Την επικοινωνία. Το πρόβλημα με την Original είναι ότι την επόμενη χρονιά βγάλανε λίγα άτομα πανώ στη Νέα Φιλαδέλφεια με ένα περικό καροτσάκι. Οι λίθοι υπάρχουν παντού. Ξανά έγινε παρόμοιο πράγμα στο Παλέ αρκετά χρόνια μετά για το οποίο έβγαλε ανακοίνωση ο Super 3 καταδικάζοντα. Σωστό. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Έλληνα. Δεν το ξέρω για τη Φιλαδέλφια. Για τη Φιλαδέλφια δεν το ξέρω. Το άλλο. Κάτσε. Περίμενα να το τελειώσω. Το στέλνει κι άλλο. Ναι, δεν το ξέρω, σου λέω για τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ήμουνα. Αλλά αυτό με την ανακοίνωση. Εντάξει, δεν το αφισβητώ. Αυτό με την ανακοίνωση. Συμφωνώ καταρχήν ότι είναι ηλίθιος όποιος το έκανε. Αυτό με την ανακοίνωση του Super T το θυμάμαι γιατί το είχα σχολιάσει τότε. Ο 6970 το θέμα χρήσαν θα είναι ότι την επόμενη χρονιά βγάλανε πανώ στη Νέα Φιλαδέλφεια με ένα περικό καροτσάκι. Οι λίθοι υπάρχουν παντού. Συμφωνώ. Ο 6944, καλησπέρα παιδιά, Στέλιο, εννοημένα, Στέργιο με φίλε. Του ενός συναδέρφου η ομάδα παίζει στη Γάμα Εθνική, του άλλου αποκλείστηκε από το χωριό που λέγεται Κόλο και ασχολούνται. Ο 6945. Είναι εντυπωσιακό ο Χρήστατος να στολίζει όλες τις ομάδες όταν υπάρχει κάτι αρνητικό εκτός του Ολυμπιακού. Ίνταλμα ο Καραπαπάς. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια προπαγάνδα, είναι μια προπαγάνδα και μια ρητορική που αναπτύσσετε εσείς επειδή δεν μπορείτε να αντικρούσετε τα επιχειρήματα που θέτω. Σου έχω πει ότι αν αυτό ισχύει, Χρήστατε, ο ίδιος δίνει λαβές για σχόλια. Γιατί σου θυμίζω δεν θα σήμερα... με φημώσετε, δεν θα συστρατευτώ. Δεν θα συστρατευτώ. Περίμενε, για μένα είπε. Δεν είπε για σένα, για μένα λέει ο φίλος. Δεν θα συστρατευτώ με την πολιτική σας που επειδή αυτές τα 2-3 τελευταία χρόνια έχετε μαλώσει με αυτόν που ήσασταν αιώνια αγκαλιά επί σειρά ετών και είχατε τις χορηγίες του και όλα όσα συνεπάγονταν και ψηφίζατε στη Λίγκα. Ο ΠΑΟΚ έχει ψηφίσει το Μαρινάκι για πρόεδρο της Λίγκας. Ο Άρης δεν τον έχει ψηφίσει το Μαρινάκι. Και κάτσι. Όχι για πρόεδρο της Λίγκας. Για, την πρόεδρο, για διευθύνω για σύμβουλο κοινή απόφαση όλων των ομάδων. Όταν όμως ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, φίλε μου, το Μαρινάκι τον έχει ψηφίσει για πρόεδρο της Λίγκας. Ο Άρης δεν τον έχει ψηφίσει. Τότε λοιπόν Χρυσή, δεν λέγατε τίποτα για το Μαρινάκι. Το μήνυμα είναι για σένα. Ναι, για μένα. Εγώ απαντάω. Okay. Εγώ απαντάω. Όχι, λέει για μένα σε σχέση απάντησε. Με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Ναι. Δεν γίνεται λοιπόν. Επιπροσωπικό απαντάω. Δεν γίνεται λοιπόν όποτε ο ΠΑΟΚ υποστηρίζει τον Ολυμπιακό και το Μαρινάκι να πρέπει να μην λέμε τίποτα για τον Ολυμπιακό και όχι, το Μαρινάκι. Ξέρεις, και όποτε, όποτε στις πολεμάτε να συστρατεύομαι. Και αν δεν συστρατεύομαι να είναι ύποπτο. Αυτό που κάνει είναι το εξή. Δεν ξέρω αν το κάνει συνειδητά ή υποσυνείδητα. Παρακαλώ, πε μου. Σήμερα ξεκινώντα να πω και τον Καραπαπά. Μάλιστα. Μέσα σε 10 δεύτερα ξέρεις τι είπες. Δεν όταν ήταν σε 10 δεύτερα. Σε 10 δεύτερα το είπες. Όχι, πρώτα είπατε δεν για το τέτοιο. Είπες για τον Άρη. Είπες για τον Άρη και μετά αντέδρασα. Είμαι πολύ ακριβής. Ναι. Και αν λέω ψέματα, άκουσε την εκπομπή. Ωραία. Και θα ξεκινήσω την Δευτέρα και θα σα πω. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, λοιπόν. Ξεκινάω λέω για τον Καραπαπά. Και σε 15 δεύτερα max λες ο Μελισσανίδης όμως. Άσε ρε φίλε τον άνθρωπο να πει κάτι για μα είναι κοινά θέματα. Ναι, όχι. Εσύ μπορείς να μου πεις γιατί ενώ σήμερα υπάρχει είδηση για το μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν είπατε τίποτα μέχρι να το πω εγώ. Είναι ένα πλημέλημα για το οποίο θα δω δύο υπάρχει. Πλημέλημα είναι είσοδος με όπλο στο γήπεδο. Πλημέλημα. Αλλά το να δεις την απάντηση είναι σημαντικότερο. Είναι πλημέλημα. Το να μπεις με όπλο στο γήπεδο και να λέει ο άλλος you are finished είναι λιγότερο. Από το να δεις τι θα πάθεις. 100 γραμμάρια νερού σε θερμοκρασία δωματίου, πόσα ml είναι. Να, Κώστα, λέμε τόσο σημαντικό πράγμα. Είναι πλημέλημα το να μπεις με όπλο και να λες διαρφήνεις. Ενώ το να δεις τι θα πάθεις είναι σοβαρότερο. Είναι σοβαρό, αλλά στο νόμο είναι πλημέλημα, Χρύσανθε. Τι να κάνω. Γιατί δεν δικάζεται τότε. Γιατί δεν δικάζεται τότε. 4 ώρες αναβολή, 3 χρόνια τώρα. Είναι δικηγόρος. 4-3 χρόνια. Ορίστε. Τέλος πάντων. Πόσα γραμμάρια είναι. 100 γραμμάρια νερού. Σε πόσα ml είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Καλό. 100 ρε φίλε. Τα γραμμάρια είναι λιγότερα από τα ml. Το νερό σε ml τα μετράς. Είδες την απάντηση τώρα του παίκτη, γι' αυτό όχι. Το λες. Είναι κοινή λογική. Μπορεί να είναι λιγότερο. 100 είναι. Στέργιο, εσύ τι λες. Όχι, πήραμε 1000 ευρώ.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ο Ευρωβουλευτής. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Βλέπω ότι καθημερινά ασκεί τα καθήκοντά του. Όντως. Κάθε μέρα είναι στον Ευρωβουλευτή. Κάποιοι τον ψήφισαν, Χρήστα. Κάποιοι χιλιάδες. Και κοίτα ποιον έχει από το TikTok. Από το TikTok έχει αυτόν τον Γκάου. Να μάθει ο κόσμος κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να ψηφίζει. Και όχι άλλοι επειδή έχει ωραίο ξανατομαλί ή ωραίο μπούστο ή παίζει ωραία στο σύριαλ. Ψηφίζει ο κόσμος. Εντάξει, κάποιοι τον ψήφισαν, δεν πήγε μόνος. Σωστό. Και καλά ξηγέται. Παιδιά, στο TikTok και στο Open και στην Βουλή. Από το TikTok έχει αυτόν, αυτός είναι διάσημος από το TikTok. Τον βλέπω, τον έχω, ναι. Manager. Τον ξέρω, ναι. Δεν γίνω. Ωραία, μπράβο. Θα κάνω TikTok. Έχει TikTok. Δεν έχω να κάνω. Δεν κάνουμε μαζί. Θα κάνουμε τις εκπομπές. Θα βάλουμε τις εκπομπές. Θα κάνουμε. Ωραία. Θα χορεύουμε. Και θα βάλουμε και τα Zeppelin του Στέριου. Καλό Σαββατοκύριακο Δευτέρα. Καλό σου κου.